Εδώ αγαπημένοι μου μπαίνουμε στη δεύτερη παρέα μας, στη δεύτερη ομιγυρή μας, έχοντας κοντά μου τον συνεργάτη μου τον Γιώργο Τολεκάκη και προσκεκλημένους τα μέλη του Προοδευτικού Συλλόγου των Ανδρωνιανών Δένδρων Κίμης. Έχω κοντά μου τον Σταμάτη τον Σπύρου, τον πρόεδρο του Δέλτα Σίγμα, τον Μιχάλη τον Ποντίκη, ερευνητή σε θέματα πολιτισμού και ιστορίας της Κίμης και της περιοχής και εκδότη σχετικών περιοδικών, τέλος την κυρία Δήμητρα Γκιντίδου, εκπαιδευτικό. Στον ήχο απόψε το βράδυ είναι ο Αθανάσης Αθανασόπουλος. Την επιμέλεια εκπομπής έχει πάντοτε η Ροσέλα Ιλανέ. Μας ακούτε διαδικτυακά από τα κανάλια του YouTube, το αρχείο πολιτισμού και τον ιστότοπο F. Πράτην. Τονίζω τα δύο τελευταία γιατί πάρα πολλοί φίλοι ζητάνε παλαιότερες εκπομπές ή ακόμα και εκπομπές της ημέρας, τις οποίες θα τις βρείτε σε αυτές τις δύο διευθύνσεις. Γιώργο. Αντρέα μου, σήμερα είναι μια παράξενη, περίεργη ημέρα. Όμως η Κίμη δεν είναι εδώ σήμερα μόνο για τα σίκα της, αλλά είναι για όλη της την ιστορία, τον πολιτισμό της. Είναι μια πόλη, η Κίμη, μάλλον είναι πολλές κόμες ενωμένες. Ξεχωριστή. Ξεχωριστή, που θα μπορούσε να είναι και πρωτεύουσα του Αιγαίου, κατά την άποψή μου, και μάλιστα θα μπορούσε να είναι και, και το λιμάνι. Ναι, προχωρημένη παρατήρηση. Ναι, γιατί εκεί που είναι, άμα το δείτε στο χάρτη που είναι ακριβώς η Κίμη. Δεσπόζει του Αιγαίου. Ναι, θα μπορούσε να ενώνει όλα τα νησιά του Αιγαίου, κυρίως του Βόρειου, και μάλιστα θα μπορούσε να είναι και το λιμάνι του Πειραιά. Δηλαδή, από εκεί να φεύγουν όλοι οι Αθηναίοι για το Αιγαίο. Δηλαδή, γιατί να κάνουν τόσες ώρες να φεύγουν από τον Πειραιά τα πλοία για τη Χίο, για τη Λίμνο και από οπουδήποτε. Θα μπορούν να πάνε μία μισή ώρα δρόμο, αν ήταν καλύτερος ο δρόμος βέβαια, να φτάσουν στην Κίμη και από εκεί πολύ εύκολα να πηγαίνουν στις βόρειες ποράδες, στη Μακεδονία. Δηλαδή, πιο βολικά και από το Λαύριο. Πολύ πιο βολικά. Η Κίμη σαφώς πολύ πιο βολικά και ίδια ώρα, άμα ήταν καλός ο δρόμος και σωστός ο δρόμος. Αλλά σήμερα πόσες ώρες κάνουμε να πάμε στην Κίμη από την Αθήνα? Καλησπέρα. Σε όλους όσοι είμαστε εδώ και όλο το ακροατήριο. Ρωτάμε τον κύριο πρόεδρο του Δέλτα Σίγμα, τον κύριο Σπύρου. Πόσες ώρες πάμε? Ευχαριστώ Αθήνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αθήνα-Κίμη. Αθήνα-Κίμη είναι τρεις ώρες, εξαρτάται από που φεύγετε από Αθήνα. Αν φύγετε από Κηφισιά, μπορεί να είστε και σε δυόμιση ώρες. Δυόμιση ώρες. Αν ο δρόμος όμως ήταν ωραίος και καλός, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Μια μισή ώρα το πολύ. Άμα φύγεις από Πέραμα, με κίνηση, τι γίνεται? Μια μισή ώρα το πολύ. Σωστά το βάλετε το θέμα, γιατί ενώ φτιάχτηκε το λιμάνι της Κίμης τελευταία μία επένδυση 10 εκατομμυρίων και από ό,τι ξέρουμε έχει αναγνωριστεί σαν ευρωπαϊκής εμβέλειας λιμάνι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό προϋποθέτει σαφώς και έναν άλλο δρόμο, ο οποίος δεν υπάρχει. Ο δρόμος είναι παλιός, είναι στενός, είναι επικίνδυνος, και τώρα πότε θα γίνει? Ναι. Και πολύστροφος και λοιπά και λοιπά. Να ρωτήσω, το λιμάνι της Κίμης σήμερα τι εξυπηρετεί? Μόνο τη Σκιαθό? Κυρίως τη Σκύρο. Τη Σκύρο, συγγνώμη. Ναι. Κυρίως τη Σκύρο. Και ό,τι έχει να κάνει εμπορευματικά και από πλευρά σε επιβατών. Δηλαδή επιβατικά μόνο τη Σκύρο. Μόνο τη Σκύρο και λίγο την Αλόνισο. Και, ναι, αυτό. Γίνονται κάποια, αλλά είναι τώρα για χειμώνα, μιλάμε μόνο τη Σκύρο. Χειμώνα μόνο Σκύρο. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι γίνονται και κάποια δρομολόγια και προς την Αλόνισο και προς τη Σκόπελο, αλλά πολύ λίγα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να ενώνει τη Χίο, τη Λίμνο, Θα μπορούσε αν υπήρχε ένας κατάλληλος Θεσσαλονίκη, δρόμος. Να ενώνει Χαλκιδική, Καβάλα, είχε Σαμοθράκη. Γίνει στο παρελθόν κάποια τέτοια προσπάθεια, αλλά κόλλησε στο θέμα κυρίως του επικίνδυνης προσβασιμότητας. Ακριβώς. Της ανεπαρκούς προσβασιμότητας. Ακριβώς. Λοιπόν, πρόεδρε, θέλω να μας πεις λίγα πράγματα για το σύλλογό σου, για τους Ανδρωνιάνους Δένδρων. Έτσι, ένα μικρό βιογραφικό πριν πάμε στην ιστορία της περιοχής σου, που ο κόσμος θα ακούσει πράγματα που δεν τα περιμένει και δεν τα πιστεύει για την περιοχή. Ευχαριστώ λοιπόν. Ο σύλλογος μας λέγεται Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρωνιάνων Δένδρων. Ανδρωνιάνοι Δέντρα είναι δύο οικισμοί της κοινότητας Ανδρωνιάνη. Ο σύλλογος μας κλείνει φέτος 40 χρόνια ζωής. Έχει ιδρυθεί. Επαιτειακά δηλαδή το κάνουμε. Επαιτειακά και όχι μόνο λόγω της ζωής, της διάρκειας ζωής μέχρι σήμερα του συλλόγου, αλλά το ότι
και κάποια πράγματα που κάνουμε και κυρίως θα έλεγα την εφημερίδα μας, αυτή κλείνει 20 χρόνια ζωής. Και αυτό επαιτειακό λοιπόν. Και αυτό επαιτειακό. Και θα έχουμε κάποιες ανάλογες εκδηλώσεις το καλοκαίρι, κυρίως που κάνουμε στο χωριό. Λοιπόν, ο σύλλογός μας, με βάση το καταστατικό του λειτουργεί, είναι ζωντανός όλα αυτά τα χρόνια. Παράγει έργο πέρα από τα πανηγύρια και τις μαζόξεις για ευνόητους λόγους στο χωριό, κυρίως τα καλοκαίρια. Εκδίδουμε την εφημερίδα, διατηρούμε ένα site εδώ και 8 χρόνια με πολύ καλή προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα. Το σύλλογο μας τον βλέπουμε σαν ένα παράθυρο προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα, ανοιχτό παράθυρο να δεχόμαστε αλλά και να στέλνουμε προς τα έξω και όχι σαν ένα κλειστό χώρο. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τα θέματα της περιοχής μας ιστορικά, πολιτιστικά. Κάνουμε ανάλογες κινήσεις, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τρέχοντα ζητήματα, γιατί είναι πάρα πολλά για την περιοχή μας, όπως και για όλη την περιφέρεια βέβαια της Ελλάδας. Εμείς έχουμε τις ιδιαιτερότητές μας, κάνουμε κινήσεις και προσπαθούμε, το τελευταίο που προσπαθούμε είναι μια συνολική κίνηση με άλλους φορείς ανάλογους της περιοχής, ώστε να κάνουμε και να μπορούμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύω ότι θα ενεργοποιηθεί αυτό μέχρι το καλοκαίρι. Αυτά σε λίγες γραμμές για το σύλλογο μας. Χαίρομαι πάρα πολύ τους αισιόδοξους ανθρώπους και χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που επιχειρούν και προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την επαρχία μας, που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη, και να είναι ζωντανή και να κατοικείται και να μπορεί να αυτοδιαχειρίζεται και να τα βγάζει πέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την αρχαία ιστορία της Κίμης με την κυρία Γκιντίδου και τον κύριο Ποντίκη. Εδώ λοιπόν με τους φίλους μου από τους Ανδρονιάνους και από τα δέντρα της Κίμης, το σύλλογο. Έχουν έρθει άνθρωποι εδώ πέρα με πολύ χαρά από 150 χιλιόμετρα τώρα, λες και είναι μεγάλη απόσταση το λέω βέβαια, αλλά έτσι όπως είναι ο δρόμος είναι πολύ. Έχουν έρθει με πολύ χαρά να μας μιλήσουν για τον τόπο τους και να γνωρίσουμε και εμείς και οι υπόλοιποι και όσοι δεν ξέρετε τις ομορφιές αυτής της περιοχής και την ιστορία της. Κυρία Γκιντίδου, θρακιώτησα στην καταγωγή, αλλά σε κέρδισε η Κίμη, ερωτεύτηκε στην Κίμη και έμεινε εκεί πέρα, νύφη, έτσι. Ναι, και με τώρα... πολύ μεγάλη χαρά και με επιλογή. Και με επιλογή. Και τώρα λοιπόν ήρθες εδώ να μας μιλήσεις όχι για την πατρίδα σου, το Δηδημότυχο. Μια άλλη φορά. Άλλη φορά, ωραία, το κρατώ αυτό. Ήρθες να μας μιλήσεις λοιπόν για τις ομορφιές της περιοχής, της Κίμης. Δώσου μου ένα στίγμα της Κίμης. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ κύριε Λεκάκη και για την πρόσκληση και για όλα τα υπόλοιπα και τον κύριο Σπύρου. Χαιρετούμε και τους ακροατές σας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα-πρώτα από το πού βρίσκεται η Κίμη. Mm-hmm. Έχει σημασία, ναι. Πολλοί κόσμος πραγματικά αναρωτιέται πού είναι η Κίμη και ειδικά με πολλά γεγονότα και τελευταία μάλιστα. Λοιπόν, θα έλεγα το εξής. Αν κάποιος πάρει το χάρτη όπως προείπε ο κύριος Λεκάκης πριν, αν πάρει το χάρτη της Ελλάδας και πραγματικά φτιάξει ένα σταυρό στο κέντρο από το βορρά προς νότο και από ανατολή προς δύση, στο κέντρο ακριβώς θα βρει την Κίμη και Χερσαία και Θαλάσσια. Ίσως ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δείτε το στο χάρτη και θα καταλάβετε τι ακριβώς λέμε. Ο χαρακτηρισμός λοιπόν που δίνεται στην Κίμη, που ανήκει στην Εύβοια, στον νομό της Εύβοιας και στη Στερεά Ελλάδα, στη γεωγραφική περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, ο χαρακτηρισμός της λοιπόν είναι το μπαλκόνι του Αιγαίου. Ναι, ακριβώς. Για όποιον έχει έρθει στην Κίμη και για όποιον θέλει να έρθει, θα το διαπιστώσει ο ίδιος και θα το χαρεί επίσης. Η Κίμη λοιπόν παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι παρουσιάζει πάρα πολλές αντιθέσεις. Εγώ προσωπικά θα την ονόμαζα έτσι πραγματικά. Μια πόλη, κομμόπολη των αντιθέσεων. Δηλαδή, άπτεται και της ξηράς και της θάλασσας. Άπτεται και του βουνού και της παραλίας. Και της πεδιάδας και της του πεδιάδας κάμπου. Έχει υψηπέδια, ναι. Όχι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά έχει υψηπέδια. Έχει. Και χαμηλά. Μάλιστα. Έχει κοιλάδες, ποτάμια. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Και θα έλεγα λοιπόν ότι πέρα από αυτό, σε σχέση με την πρωτεύουσα, παραδείγματος χάρη, είναι και κοντά, είναι και μακριά, λόγω του δρόμου που προείπαν. Αυτό είναι το οξύμορο, ναι, το λέω συνέχεια, ναι. 140 χιλιόμετρα τα κάνεις 3,5 ώρες τώρα, εντάξει, είναι... Ενώ η πόλη, η κομμόπολη της Κίμης είναι ορεινή. Είναι ορεινή. Mm-hmm. Αν πάει κάποιος και έχει και ορεινά κτίσματα, με ορεινή δόμηση, εντούτοις η πύλη της, η διέξοδός της, η έξοδός της είναι στη θάλασσα. Τι είναι στη θάλασσα. Άλλο παλαβό αυτό. Πάντως είναι πολύ ωραίοι οι συνδυασμοί των αντιθέσεων. Ναι, ναι, ναι. Και θα έλεγα επίσης και το άλλο χαρακτηριστικό της, ότι είναι ένας
επιτρέψτε μου, τερματικός σταθμός. Όποιος έρθει στην Κίμη θα έρθει για την Κίμη. Δεν θα περάσει από την Κίμη. Τέλος. Ούτε να φύγει μπορεί, καλά δεν έχει να πάει κάπου. Ούτε παραπάνω δεν έχει. Είναι και αυτό το θέμα, ναι. Αυτό λοιπόν το πράσινο και το γαλάζιο πραγματικά σε όλες τις αποχρώσεις είναι το χαρακτηριστικό της Κίμης και ενώ χωρίζεται από την υπόλοιπη και Εύβοια και Στερεά Ελλάδα, θα έλεγα, με έναν ορεινό όγκο πίσω από την Κίμη, όμως ταυτόχρονα έχει και πολύ μεγάλο άνοιγμα προς το Αιγαίο, για να μην πω και προς τη Μεσόγειο. Είναι λοιπόν. Και θα λέγαμε ότι η ανατολική πλευρά της Εύβοιας όλη είναι η Κίμη, δεν έχει τίποτα άλλο στην ανατολική πλευρά, ενώ από αξιόλογο αστικό κομμάτι. Αυτό διαμόρφωσε και τον και εν πολύ στον πολιτισμό της Κίμης. Έχει πάρα πολύ ανάμειξη ο πολιτισμός της και από την Ανατολή. Και αυτό το λέω και σε σχέση με τις παραδόσεις της και σε σχέση με τους χορούς, τις φορεσιές, τις μουσικές της. Έχει στοιχεία και από εκεί, αλλά έχει και από τη Δύση λόγω των ναυτικών. Η πύλη της και η έξοδός της και η διέξοδός της ήταν η θάλασσα, δεν ήταν η ξηρά. Είναι καθαρό καιρό, βλέπεις απέναντι Μικρασία, βλέπεις. Τι να πούμε τώρα. Γι' αυτό και η φορεσιά προπαντός των χωριών της Κίμης είναι πραγματικά, τουλάχιστον οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι είναι από την κάτω Παναγιά. Της Μικράς Ασίας, αλλά τα υφάσματα παραδείγματος χάρη είναι παρμένα από τη Δύση. Ναι, είναι αυτοί και τα φέρνουν από τη Δύση και οι φορέσεις, ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι τώρα σας δώσαμε αρκετό χρόνο έτσι να ψάξετε στο Google Earth που είναι, για, το λέω κυρίως για τους ξενιτεμένους φίλους μας που ψάχνονται όταν μιλάμε έτσι για διάφορους τόπους και τους βρίσκουν και κάνουν παρέα με αυτά που λέμε με το Google Earth ή άλλους παρόμοιους χάρτες. Η ιστορία της Κίμης λοιπόν. Από πότε ξεκινάει η ιστορία της Κίμης? Τώρα και εδώ θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο πιο πριν από την ιστορία, από τη μυθολογία. Από τη μυθολογία, ως προς την ονομασία της Κίμης. Βασική ιστορία η μυθολογία. Όποιος νομίζει ότι είναι παραμύθια για μικρά παιδιά, κοιμάται όρθιος. Συμφωνώ, κύριε Λεκάρη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ως προς το όνομα της Κίμης, η μία μυθολογική καθαρά άποψη είναι ότι έχει πάρει το όνομά της από την Αμαζόνα Κίμη ή Κιμό, η οποία είχε έρθει σε σύγκρουση με την Αμαζόνα Μύρινα από τη Λίμνο και τελικά επικράτησε η Κίμη προς τη Δύση και η Μύρινα προς την Ανατολή στη Λίμνο. Άλλη μία άποψη είναι ότι το όνομα Κίμη προέρχεται από το κύμα, γιατί η δική μας η θάλασσα, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι πάρα πολύ ανοιχτή, έχει πάρα πολλούς αέριδες, είναι συνδεδεμένη με τα ναυτικά και τη θάλασσα η Κίμη και ρεαλιστικά φυσικά μπορεί να ονομαστεί Κίμη. Η τρίτη εκδοχή είναι η φωνολογική εξέλιξη, αυτό που είπατε, κύριε Λεκάκη, ότι οι Κίμοι, επειδή ακριβώς δεν έχουν βρεθεί μέχρι αυτή τη στιγμή ατράνταχτα ευρήματα για το πού είναι η αρχαία Κίμη ακριβώς. Καλά, δεν έχει γίνει και καμία συστηματική ανασκαφή. Έτσι, ψηλό ανασκαφούλες εκεί ότι μπορέσαμε και κάναμε τώρα. Και θάψαμε και βγάλαμε και αυτά. Μην πούμε ότι πήγαν οι αρχαιολόγοι και εργαστήκαν τα πανεπιστήμια και ήρθαν οι επιστήμονες αδικημένοι. Πρωτεύουσα του Αιγαίου και η αρχαιολογία έκανε βόλτες. Ναι, έλα, πάμε παρακάτω. Μακάρι κάποιος να το κάνει. Ναι. Οπότε λοιπόν, βάσει αυτής της εκδοχής, από την λέξη κόμη με ωμέγα από τα αρχαία ελληνικά, με τη φωνολογική εξέλιξη του ωμέγα στο ου, στο φώνημα ου, κούμι, σήμερα πια Κίμη με ύψιλον, και μην ξεχνάμε ότι οι κάτοικοι της Κίμης λέγονται σήμερα κουμιώτες. Η άποψη λοιπόν είναι ότι κατοικούνταν κατά κόμμας. Ναι. Όπως ακριβώς λέει, δηλαδή μικρές πολύχνες, μικρές κόμες δεξιά και αριστερά, έκαναν ένα μεγάλο σύνολο, το οποίο ονομάστηκε έτσι. Είναι ο Στράβωνας, νομίζω, το λέει αυτό. Ναι. Το αναφέρει ο Στράβωνας. Αυτά ως προς την μυθολογία και την ονομασία της Κίμης. Τώρα, ως προς την αρχαία ιστορία, να ξεκινήσουμε λίγο παλιά. Πάντως να πω κάτι, το ότι έχουμε μια Αμαζόνα η οποία ονοματίζει την περιοχή, μία από τις εκδοχές. Υπάρχει έντονο το στοιχείο της γυναικοκρατίας σήμερα στην Κίμη? Σήμερα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα το ναυτικό... Τα επαγγέλματα, το επάγγελμα που επικράτησε στην περιοχή ήταν του ναυτικού. Άρα... Αυτό κατά μία έννοια έχει οπωσδήποτε επίδραση. Βέβαια. Στη γυναικοκρατία. Βέβαια. Φεύγαν οι άντρες, μέναν οι γυναίκες και κάναν τα πάντα εκεί. Και πέρα. Τώρα ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών είναι ναυτικοί στην περιοχή. Ακόμα. Ακόμα, βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν. Οπότε,
βάσει μισό τον... λεπτό, κύριος Ποντίκης. Βεβαίως. Ναι, σε σχέση με τη γυναικοκρατία, είναι κάτι που τυχαία το συζητήσαμε πριν από μερικές μέρες με τον κύριο Σπύρου. Στην Κίμη και στα χωριά συνηθίζεται όταν λένε το όνομα κάποιου για να τον διακρίνουν έτσι μέσα στο χωριό, λένε και το όνομα της μητέρας του. Δεν λένε το όνομα του πατέρα. Λένε, ας πούμε, ο Μιχάλης της Κικής. Και όχι. Αυτό είναι βασικό στοιχείο, έτσι. Βασικό στοιχείο προσδιορισμού. Αυτό το είδαμε και το έχει γράψει και πρόσφατα ο Σταμάτης στην εφημερίδα των Αντρωνιάνων. Ισχύει και για το χωριό του, ισχύει για όλα τα χωριά της Κίμης. Βασικό στοιχείο, βασικό. Ωραία. Λοιπόν, ναι, πείτε μου. Πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία η παρέμβαση που έγινε. Όχι, είναι βασικό στοιχείο που δείχνει κατάλοιπα μιας γυναικοκρατίας. Αυτό όταν προσδιορίζεσαι από. Και νομίζω, κύριε Ποντίκη, εσείς είχατε πει και για κάποιο επώνυμο, κάποια επώνυμα που είναι γυναικεία προσδιοριστικά. Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να. Σταμάτη. Υπάρχουν μερικά επώνυμα που προέρχονται από τρονημικά, όπως λέγονται, Ελένης, Μαρουδιάς, Αφέντρας. Και λοιπά. Αυτά είναι γυναικεία ονόματα. Αυτά που γίνονται επώνυμα. Δεν είναι γυναικεία ονόματα, κύριε. Αυτά είναι κατάλοιπα της Αμαζόνας που ήρθε εκεί πέρα και σας έκανε άνω κάτω. Αυτά είναι. Αυτά έκανε η Αμαζόνα και δεν έχει φύγει ακόμα εκεί. Κάπου και από εκεί. Έκανε κάτω ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα. Ανακατεύει το κύμα και όλα αυτά. Λοιπόν, από τις ανασκαφές που έχουν γίνει, κατά τμήματα και κατά τόπους, έχουν βρεθεί κάποια ευρήματα από την παλαιολιθική εποχή ακόμα, όχι τόσα όμως πραγματικά που να δικαιολογούν, μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε. Ναι. Κάτι πιο ατράνταχτο και κάτι πιο... Νομίζω έχει γίνει μία του Σάμψον πάνω στην ποταμιά εκεί πέρα και άλλη μία στο Βιγλατούρι εκεί πέρα. Στο Ξυλίθο. Ναι, στο Ξυλίθο. Ταπεινά ευρήματα είναι αυτά τώρα, δεν δικαιολογούν τώρα. Κανονικά όταν μιλάμε ότι έχουμε μία πόλη που με τόσο μεγάλη ιστορία θα πρέπει να τη βρούμε. Θα πρέπει η αρχαιολογία να το κάνει στοίχημά της και όχι να το κάνει παραδουλειά της. Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό που λέτε. Οπότε εμείς βάσει των στοιχείων που έχουμε, το μόνο που από όλα τα επιστημονικά δηλαδή συγγράμματα που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή και από τις ανασκαφές, έχει αποδειχθεί το εξής, ότι στον πρώτο ελληνικό αποικισμό, ο οποίος ήταν μια κίνηση κατοίκων από την κεντρική Ελλάδα προς τα ανατολικά, δηλαδή προς τη Μικρά Ασία, μιλάμε για 12ο-10ο αιώνα π.Χ., από τη Δύση προς την Ανατολή, είναι η γενικότερη μετανάστευση πάντως πληθυσμών προς τα εκεί, υπάρχει μία πόλη μέχρι και σήμερα με το όνομα Κούμε, στην περιοχή κοντά στη Σμύρνη, στην Ερυθρέα, στην περιοχή της Ερυθρέας, και μάλιστα έχει γίνει και μία αδελφοποίηση, σύνδεση των δύο δήμων και ήταν πολύ ωραία. Τώρα, ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αυτή η Κίμη της Μικράς Ασίας είναι ιδρυμένη από την άλλη μεγάλη αποικία που είναι αποδεδειγμένα φυσικά ότι είναι ιδρυμένη από τη Λιβωική Κίμη, ότι είναι ιδρυμένη, επαναλαμβάνω για να το διευκρινίσω, από την Κίμη της Καμπανίας. Ίδρυσαν την Κίμη της Μικράς Ασίας. Δηλαδή πήγανε πρώτα δυτικά και από τα δυτικά ξαναγύρισαν. Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ανοιχτές γραμμές ήταν αυτές οι συγκοινωνίες τώρα. Ποιος πήγε πρώτος από εδώ, από εκεί. Δεν αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πάντως είναι η. Ότι έχουν σχέση και οι τρεις αυτές οι κίμες. Ακριβώς. Μαζί... Φαίνεται και μάλιστα άμα το δει κανείς στο χάρτη, γιατί εμένα μου αρέσει ο χάρτης να τον βλέπουμε, θα δει κανείς ότι είναι σε μια ευθεία και οι τρεις κίμες. Ναι, έχει σημασία αυτό. Οπότε. Αν και έχουμε πέντε κίμες και στη Θράκη έχουμε κίμη. Και στη Θράκη, στην Κομωτινή έξω. Στη Ροδόπη έχουμε μια κίμη, άντε να το πούμε και αυτό. Μόνο που είναι καημένη η μόνη κίμη που δεν έχει κύμα. Είναι ορεινή κι αυτή. Είναι ορεινή. Τέλος πάντων, έτσι. Να βάλουμε και τη Θράκη στην παρέα. Ναι. Πολύ ωραία. Η πρώτη λοιπόν αποικία που ιδρύθηκε από την Ανατολή προς τη Δύση από Έλληνες οι οποίοι κατάγονταν από την Εύβοια και μάλιστα από την Κίμη και τη Χαλκίδα είναι η Κούμα της Καμπανίας στην Ιταλία, εκεί όπου υπάρχει η λεγόμενη Μεγάλη Ελλάδα, Νότια Ιταλία και Σικελία. Και εκεί πέρα και με αυτή την Κίμη έχει γίνει επίσης αδελφοποίηση το 1983, κύριε Ποντίκη. Ναι, ναι, ναι. Το 83 είχε γίνει. Και εκεί σήμερα, από εκεί μάλλον αυτή η Κίμη ίδρυσε την Νεάπολη
mm-hmm. η οποία είναι η Νάπολη η σημερινή στην Ιταλία. Ναι, ήτανε Παρθενόπη πρώτα, με τους Παρθιάδες και όλα αυτά, και τα πήγανε, ναι, ωραία. Mm-hmm. Τι ακούσαμε, αυτό το τραγούδι ποιο είναι, κύριε Γκιντίδου? Αυτό το τραγουδάκι είναι ένα συρτό που χορεύεται στην Κίμη, είναι κουμιώτικο τραγούδι, από ένα CD που έχει εκδώσει το Λαογραφικό Μουσείο της Κίμης, ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίμης, που έχει ιδρύσει πραγματικά ένα καταπληκτικό μουσείο, mm-hmm. για το οποίο θα, αν θέλετε, θα αναφερθούμε παρακάτω. Μετά. Και υπάρχει το CD αυτό και είναι, βέβαια, και πολλές καταγραφές από το Σίμωνο τον Καρά. Λοιπόν, κύριε Ποντίκη, έχουν πάει οι κουμιώτες εκεί πέρα, έχουμε πει, στην Καμπανία. Μάλιστα από εκεί πέρα ξεκινάει και το αλφάβητο, που όλοι το ξέρουμε σαν κυμαϊκό αλφάβητο. Έτσι. Προφανώς όμως έχουμε και ένα ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα στην Κίμη, έτσι. Ναι, για τα νεότερα χρόνια μιλάμε. Με βάση μια διάκριση γνωστή που κάνουν οι γλωσσολόγοι, το γλωσσικό ιδίωμα της Κίμης ανήκει στα νότια ιδιώματα. Αν και επειδή η περιοχή της Κίμης συνορεύει με περιοχές που μιλούνται βόρεια ιδιώματα, έχει επηρεαστεί και λίγο από τα βόρεια ιδιώματα. Έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το ιδίωμα της Κίμης. Καταρχήν, να πούμε για την προφορά, που είναι εντελώς ιδιαίτερη και μάλιστα είναι πολύ χτυπητή, θα έλεγε κανείς, σε τέτοιο βαθμό που έχουν φτιαχτεί και ανέκδοτα για αυτή την προφορά, για τους κουμιώτες. Θα πρέπει να θυμηθώ το διάλογο. Εν πάση περιπτώσει, είναι, η ιστορία του ανέκδοτου είναι ότι πιάνουν κάποιοι πειρατές ένα πλοίο κουμιώτικο. Εχμάλωτος, ναι. Ναι, ναι, στο Πέλαγος. Και οι κουμιώτες, επειδή τους θέλουν, να πάθουν οι πειρατές, ναι, θέλουν να τους ξεγελάσουν, τους λένε ότι είναι απτυχίο, γιατί τυχείο τη σέβονταν οι πειρατές, την Κίμη δεν την ήξεραν καθόλου. Αλλά εκείνη την ώρα που πάνε να φύγουν, τέλος πάντων, κάποιος, ο μάγειρας του πλοίου, λέει μια κουβέντα στα κουμιώτικα και τους καταλαβαίνουν οι πειρατές και τους καταδιώκουν. Το διάλογο αυτή τη στιγμή δεν τον θυμάμαι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει αναφέρεται σε αυτό, στην ιδιαιτερότητα, στην ιδιορυθμία της προφοράς της. Τι το ιδιαίτερο έχει λοιπόν η προφορά? Να σας πω, γιατί η προφορά είναι ο τόνος προσωδιακός, θα λέγαμε, mm-hmm. τραγουδιστός. Και ήταν πολύ όμορφο να τον ακούς έτσι στα χείλη. Μοιάζει με αυτό το επτανησιακό τραγουδιστικό ή το δωδεκανησιακό τραγουδιστικό? Από την άποψη της προφοράς νομίζω ότι είναι πιο κοντά στα επτάνησα, αν και από την άποψη κάποιων γλωσσικών φαινομένων, κάποιοι γλωσσολόγοι λένε ότι το ιδίωμα είναι κοντά στα δωδεκανησιακά ιδιώματα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να είναι αυτό από τους πολλούς, γιατί εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί Κρήτες έχουν έρθει και από την αρχαιότητα στην περιοχή και δωδεκανησία. Ας πούμε, θα μιλούσα γι' αυτό. Υπάρχει ένα από τα χαρακτηριστικά, μάλλον. Ο τσιτακισμός υπάρχει. Αυτό ακριβώς θέλω να επισημάνω. Ο τσιτακισμός, η προφορά δηλαδή του Κάπα πριν από τους στόγκους ή και σαν Τσου, υπάρχει και στην Κίμη. Δεν λέμε στην Κίμη και, λέμε Τσε. Δεν λέμε Κερί, λέμε Τσερί. Δεν λέμε Κήπος, λέμε Τσίπος. Αυτό ενδεχομένως να έχει σχέση με κάποιους Κρήτες που ήρθαν κάποτε, αλλά υποθέτω ότι είναι αρκετά παλιά, δηλαδή πριν από το 16ο αιώνα, που ήρθαν στην περιοχή. Νομίζω ότι ήρθαν και πολλοί με τις επαναστάσεις, μετά αργότερα στις κριτικές επαναστάσεις, φεύγανε από την Κρήτη για να σωθούν από διάφορα πράγματα και φτάνανε. Ήρθαν, αλλά νομίζω ότι δεν έμειναν πολλοί από αυτούς τους νεότερους, έτσι, που μετακινήθηκαν, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, με τα γεγονότα αυτά. Να συνεχίσω με τα... Ναι. Έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς την προφορά κάποιων φθόγκων στα κουμιώτικα από την κοινή νεοελληνική. Είπαμε ήδη για τον τσιτακισμό. Διαφέρει η προφορά σε πολλές λέξεις του ύψιλον, που προφέρεται στην Κίμη ως ου ή ως ιού. Δεν λέμε άχυρο, λέμε άχυρο. Δεν λέμε κύκλος, λέμε τσούκλος. Ναι, αυτά μου πάνε σε πολύ αρχαία ιδιώματα. Προφανώς έχουν κάποια, ναι, αρχαία ρίζα. Εντάξει, δεν ξεφύτρωσαν από μια στιγμή στην άλλη. Επίσης το ωμέγα προφέρεται σε πολλές λέξεις διαφορετικά από ότι στην κοινή. Προφέρεται ως ου. Και όχι μόνο στο τέλος του ενεργητικού εναιστώτα, όπως συμβαίνει και στα βόρεια ιδιώματα που λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, γράφου και όχι γράφω ή παίζω και όχι παίζω, αλλά και στο εσωτερικό των λέξεων, σε πολλές λέξεις προφέρεται ου. Λέμε στην Κίμη χούμα, όχι χώμα. Λέμε σουρός, όχι σωρός. Λέμε ξεβράκουτος, όχι ξεβράκωτος. Μάλιστα.
Όπως και να είναι και τα δύο, θα φαίνεται ο πισινός του. Η σημασία έχει και το ρόλο της. Οπότε, να περάσουμε και σε κάποιες καταλήξεις ιδιαίτερες ρηματικές. Ας πούμε, η κατάληξη του αορίστου σε σα τη σκηνή, στην κιμινεκά, δεν λέμε έφτασα, λέμε έφτακα. Μάλιστα. Δεν λέμε έχασα, λέμε έχακα. Αυτό ακόμα και σήμερα δηλαδή. Σπάνια από κάποιους γεροντότερους θα τα ακούσει κανείς. Τα νέα παιδιά το έχουν χάσει δηλαδή. Τα νέα παιδιά το έχουν χάσει, ναι. Ποιος σπάνια περίπτωση είναι ο παθητικός αόριστος, αυτό που θα πω τώρα, που στην κοινή είναι κα, ενώ στην κίμη είναι να. Δεν λέμε στην κίμη κοιμήθηκα, λέμε τσιμήθηνα. Και αυτό το να είναι προφανές από την αρχαία κατάληξη ήθιν, εκοιμήθην, την παθητική, την κατάληξη του παθητικού αορίστου. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές ιδιωματικές λέξεις, ιδιαίτερες στην κίμη. Κάποιες από αυτές έρχονται απευθείας από την αρχαία γλώσσα. Ένα παράδειγμα είναι η λέξη άζα, που σημαίνει την καπνιά και με παραπλήσια σημασία χρησιμοποιείται στον Όμηρο. Είναι η λέξη μεμέτζουλο, που είναι η αρχαία μεμέκυλο, με τσιτακισμό του κάπα και προφορά, όπως είπαμε, του υψηλών ιού, σημαίνει τον καρπό της κουμαριάς, και αυτή η λέξη απαντάται και στον Αριστοτέλη και στο Θεόφραστο. Υπάρχουν επίσης αρκετές λέξεις τουρκικές και μερικές λέξεις ιταλικές, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Εύβοια ήταν υποδυτική κυριαρχία, υποδυτική κατοχή για περισσότερα από 260 χρόνια, και σε αυτή την κατάσταση το πάνω χέρι είχαν κάποιες ιταλικές πόλεις, πρώτη η Βενετία. Αυτά τα λίγα. Μάλιστα. Θα ήθελα να χαρίσω αυτό το τραγούδι σε αυτή που τραγουδούσε, το Αϊδονάκι της Κίμης, στην Κατερίνα Τιγκόρου, και φυσικά σε αυτόν που ακούει και χαίρεται από ψηλά και έριχνε εδώ τις δοξαριές του, τον μεγάλο βιολάτορα της Κίμης, τον μεγάλο Γιώργο Κόρο, που είχαμε κάνει και τις εκπομπές και τις ακούσατε και μπορείτε να τις βρείτε και στο διαδίκτυο αφιέρωμα στον Γιώργο τον Κόρο. Όμως η Κίμη είναι γνωστή για τρία πράγματα, νομίζω, σε όλο τον πλανήτη Γη. Το ένα είναι το αλφάβητο. Το λεγόμενο κυμαϊκό, φέρει το όνομά της. Το δεύτερο είναι τα σίκα της, για τα οποία θα μιλήσεις, πρόεδρε, εσύ θα αναλάβεις τα σίκα. Ένα όμως από τα πράγματα για τα οποία θα πρέπει να είναι υπερήφανη, θα πρέπει να την τιμάμε, και εγώ γι' αυτό την τιμώ πάρα πολύ, ίσως πιο πολύ και από το αλφάβητο, γιατί είχαμε και άλλα αλφάβητα, ενώ άνθρωπος σαν και αυτόν για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα δεν είχαμε, δεν έχει βγάλει ο κόσμος. Ένας άνθρωπος τον οποίο χρωστάνε όλες οι γυναίκες την ύπαρξή τους και τη ζωή τους και τη σωτηρία τους. Τον άνθρωπο που εφήβρε, κυρίες και κύριοι, το τεστ ΠΑΠ. Φέρει το όνομά του, τα αρχικά του, τον μεγάλο Παπα-Νικολάου. Ένα μικρό ταπεινό αγαλματίδιό του θα βρείτε στην είσοδο της Χαλκίδας, της Εύβοιας, λίγο πριν τη γέφυρα, που δεν τον βλέπει και κανένας, γιατί ούτε φωτίζεται ούτε πινακίδα έχει για να του λένε μπαίνει σε έναν τόπο που γέννησε αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο που έχει σώσει τις γυναίκες. Και βέβαια δεν νομίζω ούτε στο έμπα της Κίμης να υπάρχει κάτι τέτοιο για τον Παπα-Νικολάου. Ένας τόπος είναι ή δεν είναι σπουδαίος ανάλογα και από τους ανθρώπους που ανέδειξε. Δεν φτάνει μόνο να είχε αναδείξει άλλα πράγματα. Και για τους ανθρώπους που ανέδειξε λοιπόν η Κίμη θα μας μιλήσει τώρα η κυρία Γκιντίδου. Ευχαριστώ κύριε Λεκάκη. Πραγματικά, αν κάποιος θα πρέπει να θυμάται λίγο την Κίμη, νομίζω ότι ένας λόγος είναι ο Παπα-Νικολάου, το τεστ ΠΑΠ. Εμείς και εγώ ως γυναίκα του χρωστάμε απόλυτη ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχει προσφέρει. Ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου λοιπόν γεννήθηκε το 1883 στην Κίμη και πέθανε στο Μαϊάμι της Αμερικής το 1962. Σπούδασε ιατρική, αλλά δεν ασχολήθηκε κυρίως με αυτήν. Τον ενδιέφερε πάντοτε η έρευνα. Όταν τελείωσε την ιατρική και επέστρεψε στην Κίμη, ασχολήθηκε κάπως με τους ασθενείς, αλλά το μεράκι του δεν ήταν οι ασθενείς. Ήταν η έρευνα. Γι' αυτό και φαινόταν λίγο περίεργη η συμπεριφορά του στους κουμιώτες, γιατί ήταν μόνιμα μέσα στη φύση και προσπαθούσε να βρει εκεί πέρα κάτι που τον, να το πω έτσι, τον ερέθιζε, κάτι που ήθελε οπωσδήποτε να προσφέρει. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν άντεξε πολύ στην Κίμη. Έφυγε από την Κίμη, συνέχισε
στη Γερμανία, πήγε σπούδασε, αλλά ασχολήθηκε, να έχετε υπόψη σας, και με τη φιλοσοφία και με την ιστορία και με τα γλωσσικά ζητήματα. Ήταν δηλαδή μια διευρυμένη προσωπικότητα και είχε μια ευρύτητα στις γνώσεις του, και επίσης ασχολήθηκε και με την ωκεανογραφία. Μετά τη Γερμανία πήγε στο Μονακό, στο ωκεανογραφικό Ινστιτούτο που υπάρχει. Ινστιτούτο, ναι, και λέγεται Χιροντέλ, πώς λέγεται αυτό το καράβι, θυμάσαι εσύ Μιχάλη? Κάπως έτσι είναι, τέλος πάντων. Αλλά ούτε και εκεί έμεινε τελικά. Παρότι ήταν ανήσυχο πνεύμα. Δεν έμεινε. Τελικά, αφού παντρεύτηκε με μία μάλιστα απόγονο της Μαντός Μαυρογένους, την Μάχη Μαυρογένους, έφυγε τελικά για την Αμερική, ψάχνοντας να βρει εκεί πέρα αυτό που αναζητούσε πάρα πολύ μέσα του. Όντως, έφτασε στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ τελικά, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, επειδή αντιμετώπισε ακόμα και βιοποριστικό πρόβλημα κάποιο διάστημα εκεί. Εν τούτης, με την μεγάλη του αγάπη προς την επιστήμη του και τη μεγάλη προσπάθεια να δείξει και να δείξει αυτό που είχε μέσα του, τελικά βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ και εκεί άρχισε το ερευνητικό του έργο, με το οποίο πραγματικά ασχολήθηκε για 47 ολόκληρα χρόνια. Και εκεί φυσικά επινόησε αυτό που είπατε, κύριε Λεκά, και το Test Pap, το οποίο, παρεπιπτόντως να αναφέρω ότι σήμερα στην Αμερική οι στατιστικές δείχνουν ότι το 75% των γυναικών που κάνουν το Test Pap προληπτικά όντως προλαμβάνουν έναν επερχόμενο καρκίνο, ο οποίος πιθανόν πολύ γρήγορα να τους οδηγούσε στο θάνατο. Και αυτό θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Να κάνω μια ερώτηση. Τι μάτι ο Παπα-Νικολάου στην Κίμη? Στην Κίμη θα πω το εξής, ότι υπάρχει... Γιορτές, συνέδρια στο όνομά του, γίνονται ημερίδες, γίνονται στο όνομά του. Βεβαίως, όχι πάρα πολύ συχνές, αλλά κατά διαστήματα γίνονται. Γίνεται όμως μεγάλη προσπάθεια πραγματικά να επικρατήσει. Υπάρχει προσπάθεια να γίνει Ινστιτούτο Παπα-Νικολάου, στο σπίτι στο οποίο γεννήθηκε και έζησε ο Παπα-Νικολάου. Επίσης, το νοσοκομείο της Κίμης ονομάζεται Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Καλά, αυτό είναι το φθηνότερο και το λιγότερο. Δεν λέω για αυτό. Λέω για κάτι σοβαρό. Συνέδριο, ιατρικό, γίνεται. Έγιναν προσπάθειες. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχουν γίνει 3 μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι γίνεται προσπάθεια. Γιορτές ετήσιες γίνονται, τα παιδιά το ξέρουν στο σχολείο, τα κουμιωτόπουλα μαθαίνουν για τον Παπα-Νικολάου, τους λένε κάθε μέρα ότι είστε σε ένα μέρος που γέννησε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Αυτό ρωτάω, οι πρωτομές του υπάρχουν στις αυλές των σχολείων? Αυτό ρωτάω, σε κάθε χωριό της Κίμης υπάρχει μια πρωτομή του? Οδός υπάρχει? Μου κουνά στο κεφάλι, εγώ συνεχίζω να λέω. Ορίστε. Αρνητικά γουνάω το κεφάλι. Το ξέρω. Οδός Παπα-Νικολάου υπάρχει σε κάθε χωριό της Κίμης, της Εύβοιας, της Χαλκίδας? Αυτό ρωτάω. Δεν, δηλαδή, πώς θυμάμαι έναν άνθρωπο, δηλαδή. Έχετε δίκιο απόλυτο. Δεν έχει γίνει τόσο όσο του άξιζε. Μάλιστα. Δεν έχει. Αυτό ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, ναι. Εγώ, αν ήμουν δήμαρχος, αν ήμουν τοπικός άρχοντας, τι έχω να πουλήσω? Πού με ξέρει η Κίμη, γιατί με ξέρουν στα πέρατα του κόσμου? Όλες οι γυναίκες του κόσμου με ξέρουν για τον Παπα-Νικολάου που γεννήθηκε στην Κίμη. Τι άλλο να πω, δηλαδή? Τι άλλο να πω? Οι άλλοι ψάχνουν να βρουν ένα brand name που λένε τώρα οι μαρκετινίστες κλπ. Και δεν το βρίσκουν. Και εμείς έχουμε 5-6 εδώ στην Κίμη, μάνι-μάνι, να μην πω για τα υπόλοιπα που θα πεις εσύ τα ονόματα. Και δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, κύριε Πολίτη. Αν μου επιτρέπετε, όμως η κεντρική πλατεία της Κίμης ονομάζεται πλατεία Γεωργίου και Νικολάου. Παπα-Νικολάου, ο Νικόλαος ήταν ο πατέρας του γνωστού γιατρού. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έχει τιμηθεί κάπως. Ναι, τα ανέξοδα μου λέτε, τα εύκολα πράγματα μου λέτε, έτσι. Εγώ θα πω, αυτά που χρειάζονται δουλειές και συνέδρια και οργανώσεις και επιτροπές να υπάρχουν και να ζουν και σχολεία και να δουλεύουμε και να βασανιζόμαστε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους κρατάμε πάντα τη μνήμη, δεν έχουμε. Δεν έχω μορφή ρί. Αυτή που πραγματικά το παρουσιάζεται δεν έχει γίνει. Έτσι το λέω, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το 1983 ονομάστηκε, για τα 100 χρόνια της γέννησής του δηλαδή, η Ελλάδα, η πατρίδα μας, ονόμασε το έτος Γεώργιο Παπα-Νικολάου. Γεώργιο Παπα-Νικολάου τιμήθηκε τότε πάρα πολύ. Επίσης, εξέδωσαν τα ΕΛΤΑ ένα ολόκληρο σύνολο γραμματοσύμων, μια σειρά γραμματοσύμων στο όνομά του. Ξέρετε επίσης ότι
Υπάρχει και το χαρτονόμισμα του. Αυτά τα έκανε το ελληνικό κράτος και τα ΕΛΤΑ. Δεν τα έκανε η Κίμη, η Χαλκίδα, η Εύβοια. Αυτό λέω, έτσι, η περιφέρεια. Όχι, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά έχει επισκευαστεί, έχει ανακαινιστεί η οικία του Παπα-Νικολάου. Ωραία, πολύ. Με την προοπτική να γίνει αυτό που είπε. Ένα κέντρο επισκέψιμο κλπ. Ναι. Ωραία. Πάλι καλά. Θα είμαστε εδώ να μόλις μπει ο πρώτος μέσα ο επισκέπτης, να το διαφημίσουμε και να όταν ανοίξουν οι πόρτες θα είμαι ο πρώτος που θα γράψει κάτι. Σας το λέω αυτό. Γιατί πραγματικά άλλοι ψάχνουν να βρουν κάτι για να διαφημίσουν τον τόπο τους και δεν το βρίσκουν ή το εφευρίσκουν. Ναι. Το εφευρίσκουν, ξέρετε, κάποιοι έτσι. Άλλες προσωπικότητες από την περιοχή. Μία άλλη επίσης μεγάλη προσωπικότητα που κατάγεται από την Κίμη ήταν ο Δημήτρης Γαλάνης, ο χαράκτης και ζωγράφος, ο οποίος σπούδασε αρχικά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αλλά στη συνέχεια πήγε στο Παρίσι. Εκεί πραγματικά δημιούργησε και μεγαλούργησε, γιατί κάποια στιγμή κληρονόμησε το τυπογραφικό μηχάνημα, το χαρακτικό του Ντεγκά. Και από εκεί και πέρα. Ναι. Οπότε από εκεί και πέρα λοιπόν έγινε τόσο γνωστό στην Ευρώπη και στον κόσμο, που νομίζω στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστό ούτε στην Κίμη. Η αλήθεια είναι ότι όμως έχει ονομαστεί μια οδός. Ωραία. Με το όνομά του. Κάτι σώζουμε από αυτό. Ναι. Λοιπόν, άλλο επίσης, άλλη μια προσωπικότητα που κατάγεται από την Κίμη ήταν ο Ιωάννης Βελισσαρίου, ο οποίος ήταν αξιωματούχος των Βαλκανικών πολέμων και ο οποίος απελευθέρωσε. Παλικάρι μεγάλο. Παλικάρι μεγάλο. Μας λείπουν τέκια παλικάρια για τέτοια παραδείγματα. Κυρία εκπαιδευτή, και τα έλεγε στα παιδιά κάθε μέρα για τον Βελισσαρίου, τι έκανε. Πόσα τραύματα είχε και συνέχισε να πολεμάει. Προσπάθητα, έλεγα έτσι, εγώ. Έτσι. Άντε, γιατί. Ναι. Οι μαθητές μου τα ξέρουν. Ένας άλλος επίσης μεγάλος ζωγράφος που κατάγεται μάλιστα από το χωριό του κυρίου Σπύρου του Σταμάτη, ο Γιώργος Βαρλάμος, ζωγράφος και χαράκτης, ναι, και ήταν συνέχεια του Γαλάνη. Και μέλος του συλλόγου μας, πρόεδρος, ο πρώτος πρόεδρος του συλλόγου μας. Ναι. Είχε βοηθήσει, είχαμε βγάλει μερολόγια, είχαμε συνεργαστεί. Συλλεκτικά πρέπει να είναι αυτά, Βέβαια. Και ο οποίος μάλιστα έχει συμβάλει πάρα πολύ και στο Λογογραφικό Μουσείο της Κίμης και διαμόρφωσε και τον εξωτερικό χώρο, το θεατράκι. Ήταν μια πρόταση δική του και κάποιος άλλος λογοτέχνης, ο οποίος όμως κατά βάση ήταν ναυτικός στο επάγγελμα αλλά έγραψε λογοτεχνία, ήταν ο Βασίλης Λούλης. Τη Λυσίκο μου εκάβει, το βιβλίο του που αναφέρεται στη ζωή των ναυτικών, όλα αυτά, και στο οποίο μάλιστα όταν εκδόθηκε από το Λογογραφικό πάλι Μουσείο της Κίμης, τα χαρακτικά στο βιβλίο έχουν γίνει από τη Βάσο Κατράκη. Μάλιστα. Αυτό το βιβλίο, πολύ ωραίο βιβλίο, ωραία έκδοση. Ωραία. Υπάρχει επίσης ο Παντελής ζωγράφος, αγιογράφος από την περιοχή μας. Και σημερινοί άνθρωποι που ζουν ακόμα και δρούν, η Θεοφανογκίκα. Προφανώς, αλλά θα του γράψει ιστορία σε λίγο καιρό. Πάντως, και να κλείσουμε για να πάμε στην ώρα, να σου πω κι εγώ μια μεγάλη κουμιώτισσα. Τη μάνα του Χριστόφορου Κολόμβου. Δεν μου την είπες. Κουμιώτισσα ήταν. Πάμε. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που ακούμε. Δηλαδή, αυτό ήταν μαρινιάνικο, πώς το λέτε. Μαρινιάνικο. Από τη Μαρίνα, τη θάλασσα, από το Μαρέ. Ναι, είναι κυρίως αναφέρονται σε ναυτικούς. Ναι, και όλο αυτό το. Γιατί είπαμε και προηγουμένως ότι το ναυτικό, η ναυτική ήταν κύρια απασχόληση, ιδιαίτερα παλαιότερα και τώρα της περιοχής της Κίμης, όχι της Κίμης και τα χωριά, ειδικά τα πιο κοντινά στην. Φεύγανε, μπαρκάρανε. Και αυτό ειδικά το τραγούδι, για όσους ξέρουν την Κίμη και τον Ισοχθονιά στον Κάβο, φέρνει άλλες μνήμες. Αναμνήσεις. Ναι. Τι αναμνήσεις φέρνει, δηλαδή, για πες, πότε το τραγουδάγανε αυτό. Ξέραν πότε θα έρθει το καράβι επιστρέφοντας. Πώς το ξέρανε, παιδί μου, κινητά δεν υπήρχαν. Δεν είχαν, αλλά τέλος πάντων ξέρανε. Πώς το ξέρανε. Περίπου και παρακολουθούσαν, όχι την ώρα ακριβώς, ναι, παρακολουθούσαν μέρες. Ναι, τον καιρό. Και στο σημείο της Οχθονιάς ο Κάβος είναι το σημείο από όπου έβγαινε το καράβι και φαινόταν από την Κίμη. Α, μάλιστα. Και, οπότε ξέρανε, σε ναι, και πολλές φορές είχε κακό καιρό. Το πιάνει εύκολα ο καιρός από εκεί, ο Κουμιώτης όπως τον λέμε, ο βορειοανατολικός. Κακό καιρό και από τις ιστορίες που ξέρουμε, κάποιες φορές τα καράβια ενώ αγνάντευαν τελικά δεν μπορούσαν να πιάσουν. Και κάποια έχει συμβεί και είχαν βουλιάξει κιόλας. Τσακίστηκαν εκεί στα βάχια. Και μείναν στην οπτική επαφή μετά από. Σοβαρά, Ναι, ναι. Εσείς ονομάτισατε και τον άνεμο Κουμιώτη, έτσι δεν βαριέσαι. Εντάξει. Όλα τα δώσατε. Όχι, υπάρχουν άνεμοι που ονοματίζονται τοπικά. Ακούσατε ότι υπάρχει Σκυριανός.
Ναι, εντάξει. Καριστινός, το ξέρω. Μετοχιά τη στην Κίμη. Λέω, και εσείς και στην Κίμη βγάλετε το δικό σας άνεμο. Ρε παιδί μου, σιγά μην έχουμε το. Σαλίκ, λέτε το παρδάκι. Είναι ο Γρεγολεβάντη. Ο Γρεγολεβάντη. Δεν σα ενδιαφέρει, σα ο Γρεγολεβάντη. Ο Κουμιώτη. Το ξέρουμε Κουμιώτη. Και είναι ο Κουμιώτη μια. Και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε. Πρόσφατα είχαμε μια καταστροφή, φυσική καταστροφή. Το χειμώνα αυτό που πέρασε. Ναι, δηλαδή το Γενάρη σε τσάκι, έτσι. Διαρκεία, πάρα πολύ χιόνι. Ίσως είναι πρωτόγνωρο τόσο πολύ χιόνι. Να πούμε ότι είχαμε και εκπομπή και μας την αναβάλατε. Ναι, ναι, για αυτόν τον λόγο. Νομίζω ότι με δουλεύετε, ότι δεν μπορείτε να έρθετε την Κίμη εδώ πέρα. Όχι, όμως ήταν πραγματικότητα. Μετά άνοιξα τηλεόραση και είδα ότι είχατε δίκιο. Πραγματικότητα. Ναι. Λοιπόν, και. Πρώτη φορά δηλαδή είδατε τόσο χιόνι στην Κίμη. Κάνει κάθε χρόνο χιόνι, αλλά λιγότερο. Εγώ θυμάμαι γεννημένος στο 55 μέχρι 1,5 μέτρο. Τώρα κάνει διπλάσια ποσότητα. Μάλιστα. Ευτυχία να σας βγει. Σε ευτυχία να σας βγει. Εντάξει, οι σικές τι πάθανε, οι σικές. Ναι. Οι σικές. Θέλω να πάμε τώρα στο σίκο. Ευτυχώς έπαθαν λίγη ζημιά σε σχέση με άλλα δέντρα και κυρίως με τον νεολαιόνα της περιοχής, ο οποίος είναι γι' αυτό τεράστιος. Ναι. Ίσως μεγαλύτερο σε έκταση από τους σικιώνες. Η καταστροφή στις ελιές είναι, μπορούμε να πούμε, σχεδόν ολοκληρωτική. Με την έννοια ότι θέλουν να καθάρισουν και θα ξαναγίνουν. Mm. Δεν είναι σαν τις σικιές. Η σικιά, αν καταστραφεί από το χιόνι, καταστρέφεται πολύ λιγότερο, γιατί δεν έχει φυλά. Αλλά η σικιά καταστρέφεται. Ανοίγει ο κορμός. Συνήθως. Σαν μαρουλόφυλλο ανοίγει. Ανοίγει στα 2, στα 3, στα 4, στα 5 κομμάτια και το δέντρο αχρηστεύεται. Λοιπόν, λέγοντας λοιπόν για το σίκο, σύντομα βέβαια, γιατί είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, πρόσφατα στο κρατικό κανάλι υπήρξε μια εκπομπή για το σίκο, ήταν αρκετά καλή, είχε αρκετές όμως ανακρίβειες, θα πω ότι χαρακτηριστική, μια χαρακτηριστική, αναφέρθηκε ότι γίνεται εξαγωγή του σίκου Κίμης 3.500 τόνους, ενώ η όλη παραγωγή είναι 150 τόνοι. Το κρατικό κανάλι ήθελε να το φουσκώσει λίγο τώρα. Τι ήθελε. Παρόλα αυτά, να σου τονώσει παρά είναι, παρά είναι φουσκωμένο. Το εθνικό προβλήμα. Παρά είναι φουσκωμένο. Γελάει ο Θανάσης. Και ενώ το φούσκωμα του σίκου είναι πολύ ωραίο. Παραφούσκωσαν τα σίκα. Πώς τα βρήκαν 3.500 τόνους αυτοί. Δεν ξέρω πώς. Να μας δώσουν και μας. Και μάλιστα για εξαγωγές 3.500. Για εξαγωγές κιόλας. Δηλαδή μένει και εδώ. Είναι λίγο νέο. Λοιπόν, το σίκο Κίμης είναι, είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή πώς είναι η παραγωγή του σίκου. 150 τόνους. Όλοι. Ναι, είχε ξεκινήσει, δεν ήταν πολύ μεγάλη. Ποτέ δεν ήταν μεγάλη. Ήταν μέχρι 250. Και την φήμη του, από πού την κουβαλάει. Θα σας πω κύριε Λεκάκη, να πω όμως κάποια άλλα πράγματα πριν. Το σίκο Κίμης έχει έρθει στην περιοχή. Δεν ξέρουμε πότε έχει έρθει στην περιοχή. Και αυτό που ακούγεται ότι ήρθαν από τη Μικρασία, από τη Σμύρνη, είναι μύθος. Ήταν πολύ πριν. Έχει μια μοναδικότητα. Θυμίζει η παραγωγή του λόγω του μικροκλίματος της περιοχής. Είναι κάποια χωριά που δημιουργούν με κάποιες ρεματιές ενδιάμεσα. Αυτή είναι η κυρίως περιοχή. Να πούμε περιοχή. Τα πιο ωραία ονόματα των ποταμών σας. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία πράγματα. Είναι ο Μέλλας ποταμός. Ο Μέλλας ποταμός και ο άλλος ποταμός. Είναι ο Αχέρ. Ο Αχελός. Ναι, ναι. Που μερικοί νομίζουν ότι ο Αχελός είναι μόνο στην Ακαρνανία κάτω εκεί πέρα. Είναι στο άκρο της, ναι. Του Δήμου, του πρώην Δήμου Κίμης, της περιοχής Κίμης. Μ' αρέσουν τα ονόματα τους, ναι. Λοιπόν, έχουν και άλλα ονόματα, κύριε Ποντίκη, και αυτοί οι ποταμοί. Δηλαδή στη λαϊκή τους λένε και αλλιώς. Ναι, βέβαια. Ο Μέλλας λέγεται Μαυροπόταμος. Είναι της ίδιας σημασίας. Τον κάναμε στα δημοσία. Υπάρχει ο Μανικιάτης, υπάρχει ο Χόνδρος. Και ο Αχελός. Ένα χαρακτηριστικό με τα ποτάμια είναι ότι το ποτάμι ονοματίζεται από το χωριό που είναι δίπλα. Οπότε υπάρχει ποτάμι. Γιατί να το κρύψουμε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Υπάρχει ποτάμι που έχει τέσσερα ονόματα. Από τέσσερα χωριά. Από τέσσερα χωριά. Είναι ο Μανικιάτης, ο Μολοδιάτης, ο Ξυλιθιώτης. Από ποιο χωριό περνάει, είναι άλλο όνομα. Έτσι το λένε από το χωριό που περνάει. Λαμπρό παράδειγμα ελληνικής τοπιογραφίας είναι αυτό. Και μου αρέσει και πάρα πολύ. Ο καθένας θα υποστηρίξει φυσικά τον τόπο του και το μέρος του και θα προσπαθήσει να πείσει τον άλλον ότι είναι και καλύτερο. Έχει πλάκα να πούνε ότι είναι και καλύτερο νερό το δικό μου, ας πούμε. Λοιπόν, συνεχίζοντας για το σίκο Κίμης. Μερικά χαρακτηριστικά, η ζωή της σικιάς είναι 50 με 60 χρόνια, πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα, δεν είναι δύσκολο σαν δέντρο. Η παραγωγική διαδικασία του σίκου κρατάει 10 ημέρες συνεχούς παρακολούθησης. Ό,τι πρόλαβες, ένα πρόλαβες σίκο, δηλαδή. Όχι, όχι.
Φτάνεις κάθε μέρα, μπορεί να φτάνεις κάθε μέρα τα όρημα ΣΥΚΑ. Η όλη διάρκεια, η παραγωγική περίοδος είναι 20 μέρες με ένα μήνα. Είναι από τα μέσα Αυγούστου, αρχές Αυγούστου μέχρι το τέλος, αρχές Σεπτέμβρη. Αυτό που είπα προηγουμένως ότι 10 μέρες παραγωγική διάρκεια είναι το κάθε ΣΥΚΟ πρέπει να το παρακολουθείς 10 μέρες. Κάνοντάς του ξεχωριστές εργασίες κάθε φορά. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε τις επιμέρους εργασίες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το ΣΥΚΟ κίνηση είναι το λευκό, είναι και το σκούρο, είναι από τα ίδια ΣΥΚΑ, δεν είναι άλλη ποικιλία ΣΥΚΟ. Είτε απλώς, λευκό είτε μαύρο, δηλαδή είναι το ίδιο ΣΥΚΟ. Το λευκό είναι γιατί η πρώτη του μετά την συλλογή και την τοποθέτηση στα πλαίσια είναι ότι τα βάζουμε σε κλιβάνους με θιάφι από κάτω, ανάβουμε το θιάφι και αυτό η επαφή με το θιάφι, με το, τους ατμούς του θιάφιου, του δίνει αυτή, το κάνει πιο αντοχής σε μικρόβια, σε οτιδήποτε παθογενές και του δίνει και το χαρακτηριστικό θέμα το λευκό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, χαρακτηριστικό και αυτό το ΣΥΚΟ, είναι λεπτόφλουδο και με πάρα πολλά σάχαρα. Πολύ υγρασία, γι' αυτό θέλει και πολύ διάρκεια να, να βγει στον ήλιο. 10 μέρες που είπα προηγουμένως είναι ουσιαστικά 10 μέρες στον ήλιο. Και μετά μπορείς να το διαθέσεις σαν ξηρό ΣΥΚΟ για πώληση. Έχει μεγάλη... Να κάνω μια ερώτηση. Αφού το δέντρο είναι τόσο εύκολα μπορεί να το πολλαπλασιαστεί, γιατί δεν μεγαλώνετε τους σικαιώνες σας? Αυτό είναι ερώτημα και είναι, θα το πω στο τέλος, βάζοντας την προοπτική. Να μου το κρατήσεις για το τέλος. Ναι, ναι. Καλά, ναι. Περιμένω. Λοιπόν, μια άλλη προσπάθεια που κάνουμε και εμείς σαν σύλλογος, πέρα από το να αναδείξουμε το όπως μπορούμε μέσα από το ρόλο μας το ΣΥΚΟ και τα άλλα προϊόντα της περιοχής, γιατί έχει και άλλα προϊόντα η περιοχή, είναι να κάνω μια προσπάθεια τώρα για να βρούμε την πολιτιστική πλευρά του ΣΥΚΟΥ, ξεκινώντας από την ιστορία, οι ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ, το φύλλο ΣΥΚΙΣ. Οι ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ήταν στην Αθήνα. Ναι, 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 όχι, για το ΣΥΚΟ βλέποντας ευρύτερα. Ναι. Όχι το ΣΥΚΟ. Οι Αθηναίοι είναι οι ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ, δεν είναι ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ. Ναι, ναι. Πολιτιστικά έχουμε κάνει μια καλή έρευνα από λογοτεχνικά βιβλία, από ποίηματα που αναφέρεται το ΣΥΚΟ και η ΣΥΚΙΑ κτλ. Με τη ΣΥΚΙΑ λίγο μην μπλέξεις, γιατί με τις ΣΥΚΙΑΣ μην μπλέξεις, γιατί εντάξει, ναι. Θα έχεις λίγο πρόβλημα. Και όμως χρειάζεται να το αναφέρουμε, αν το θέλουμε να το προσεγγίσουμε μια. Και όμως χρειάζεται να το αναφέρεις, ναι. Ναι. Και βέβαια είναι και η γαστρονομία σε σχέση με το ΣΥΚΟ, που πέρα από το ΣΥΚΟ σαν ΣΥΚΟ. Ξέρεις, από την αρχαιότητα το ΣΥΚΟ το τρώγανε για να παίρνουν ζάχαρη, έτσι. Δεν, ναι, βέβαια, δεν υπήρχε ζάχαρη προφανώς. Είναι και το είχανε μαζί. Σάχαρα, δεν είναι ζάχαρη, είναι υγιεινό σάχαρο. Ναι, το είχανε μαζί με τη διατροφή τους το ΣΥΚΟ. Ναι, ναι. Το ΣΥΚΟ έτσι, ήταν... Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ λέγανε γιατί το θεωρούσαν πολύτιμο, ήταν τροφή των πλουσίων στην αρχαία Αθήνα. Και το ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ, από ό,τι ξέρω, είχε βγει ότι είχαν αναθέσει σε κάποιους να παρακολουθούν ποιοι κλέβαν τα ΣΥΚΑ και να τους φανερώνουν. Εντάξει. Είχαν δώσει μια εξήγηση. Ας μείνουμε σε. Και υπάρχουν και τα βασιλικά ΣΥΚΑ, έτσι, γιατί θα λέγεται βασιλική τροφή. Είναι, ναι, τα βασιλικά είναι μια άλλη ποικιλία, είναι ναι, μαύρο όχι, ΣΥΚΟ. Ναι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Το ΣΥΚΟ λέγεται βασιλικό, ονομάστηκε βασιλικό, γιατί ήταν βασιλική τροφή, έτσι. Ναι, η μυθολογία λέει ότι είχε φιλοξενηθεί η Περσεφόνη στην Ελευσίνα και επειδή ήταν καλή η φιλοξενία. Για να ανταποδώσει το καλό που τη κάνανε τέλος πάντων με τη φιλοξενία, του χάρισε τη σικιά και του έδειξε πώς καλλιεργείται η σικιά. Πώς να μιλήσεις τώρα με τόσα σίκα εδώ πέρα και καρύδια που έχει πέσει εδώ το τσιμπούσι. Ο κλήρος θα πέσει σε σένα, Μιχάλη, που δεν τρως αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάτι ακόμη ιδιαίτερο της Κίμης είναι η αρχιτεκτονική της, έτσι. Ναι, υπάρχει τοπικό χρώμα στην αρχιτεκτονική. Βέβαια, εγώ δεν έχω ειδικές γνώσεις αρχιτεκτονικής. Θα προσπαθήσω απλά να μεταφέρω όσο πιο πιστά γίνεται κάποια πράγματα που έχω διαβάσει στις εργασίες τις σχετικές του καθηγητή του Πολυτεχνείου, κ. Γιώργου Σαριγιάννη, ο οποίος έχει ασχοληθεί αναλυτικά και έχει κάνει και μια διάκριση των τύπων των κτηρίων της περιοχής. Ο πρώτος τύπος λοιπόν που ξεχωρίζει ο κύριος καθηγητής είναι ο ορεινός λεγόμενος τύπος. Ο τύπος αυτός ταυτίζεται μάλλον με το αγροτικό σπίτι που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, δεν έχει τοπικά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι είναι καλό να προχωρήσουμε στον επόμενο που έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Είναι ο υπηρετικός τύπος. Σύμφωνα με τον κύριο Σαριγιάννη, υπηρετικός γιατί τα κτίρια αυτού του τύπου μοιάζουν πολύ με κτίρια που υπάρχουν στην Ήπειρο
Και η εξήγηση αυτού του πράγματος είναι ότι ξέρουμε ότι συνεργεία Πετροχτιστάδων και Μαστόρων από την Ήπειρο ήρθαν τουλάχιστον από τα μέσα του 19ου αιώνα στην περιοχή και δούλεψαν εκεί, και όχι μόνο δούλεψαν, αλλά και επηρέασαν τοπικά συνεργεία και συνεργεία που είχαν έρθει από άλλες περιοχές επίσης να δουλέψουν στην Κίνη. Περίφημοι πετράδες οι Ήπειρώτες, με τα μπουλούκια τους. Ναι, και τα έργα τους είναι επίσης πολύ όμορφα. Τα κτίρια αυτού του τύπου, έτσι να τα περιγράψω λίγο, μπορεί να έχουν και δεύτερο όροφο. Η τυχοποιία τους είναι πολύ επιμελημένη, ισόδομη. Τα ανοίγματά τους, το ανώφλι, είναι κάποιες φορές ξύλινη δοκός, συχνότερα λίθινη δοκός, και πάνω μπορεί να υπάρχει και τόξο. Και η στέγασή τους ήταν στην αρχή από λίθινες πλάκες, μετά έγινε από κεραμίδια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που αφορά την αισθητική αυτών των κτηρίων είναι ότι το χρώμα τους είναι κίτρινο ή κίτρινο-λευκό, και αυτό οφείλεται στο υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους, που είναι τοπική πέτρα μαργαϊκής προέλευσης. Τέτοια κτίρια συναντάει κανείς και στην Κίμη, αλλά και στα δυτικά χωριά, στα χωριά δυτικά της Κίμης, τα πρώην χωριά του Καστροβαλά, όπως λεγόταν παλιότερα, στους Ανδρονιάνους, που ήταν η έδρα των περισσότερων συνεργείων Πετροχτιστάδων, στους Μαλετιάνους, στο Βίταλο και Σκόρπια, σε άλλα χωριά. Και μια τρίτη κατηγορία που διακρίνει ο κύριος Σαριγιάννης είναι τα νεοκλασικά. Τα νεοκλασικά κτίρια, τα περισσότερα από αυτά μοιάζουν, είναι γνωστά σε όλους, από τα νεοκλασικά που συναντάμε στα αστικά κέντρα, αλλά υπάρχει και μια υποκατηγορία, σύμφωνα με τον κύριο καθηγητή, που έχει τοπικά χαρακτηριστικά, και σε αυτήν την περίπτωση ο κύριος Σαριγιάννης μιλάει για νεοκλασικισμό κυμαϊκού τύπου. Αυτά τα κτίρια είναι συνήθως διόροφα, έχουν μια πολύ επιμελημένη κατασκευή γωνιών και ανοιγμάτων με ορθογώνιους ισομεγέθης λίθους. Αυτή η κατασκευή μάλλον των γωνιών και των ανοιγμάτων έχει γίνει με τέτοιο τρόπο που προεξέχουν λίγο από την κύρια επιφάνεια του κτηρίου, και στα ανοίγματα, στο ανώφλι, υπάρχει σχεδόν πάντα τόξο. Αυτά τα κτίρια στεγάζονται πάντα με κεραμίδια. Ένα χαρακτηριστικό έτσι αισθητικής τάξης, να το πούμε έτσι, είναι ότι πολλά από αυτά τα κτίρια είναι κατασκευασμένα με κόκκινη τοπική πέτρα. Η πέτρα αυτή είναι φεστιακής προέλευσης, προέρχεται από το σβησμένο γεωλογικά αρχαίο, σε εισαγωγικά, ηφαίστειο του ξυλίθου. Κτίρια με κόκκινη πέτρα κατασκευασμένα υπάρχουν στις Κονίστρες, στην Πλατάνα, στην Ποταμία, στον Οξύλιθο, στα Κουρούνια και προς τα βόρεια μέχρι τους Καλημεριάνους. Από την πέτρα του ηφαιστείου αυτή. Ναι, αυτή την κόκκινη πέτρα που είπα πριν. Και κάτι άλλο, Πρόεδρε, πώς λέτε στην Κίμη τις καμινάδες? Φιγουλάριδες. Πώς? Φιγουλάριδες. Γιατί? Από εκεί που φεύγει η κάπνα από τον τζάκι. Από αυτό, από το φιγουλάρι. Ναι. Και τι, το τζάκι, πώς το λέτε? Ποιο? Το τζάκι. Φιγού. Φιγού. Από εκεί που φεύγει. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία είστε. Κάτι όμορφο που μπορεί κανείς επίσης να δει στην Κίμη και αξίζει τον κόπο να την επισκεφθεί μόνο και μόνο για να το δει, το μουσείο της. Έτσι, κυρία Κιντίδου. Το λαογραφικό, βέβαια. Βεβαίως, κύριε Λεκάκη. Το λαογραφικό μουσείο της Κίμης. Θα μπορούσε να έχει και αρχαιολογικό, βέβαια, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς. Υπάρχουν χαμένα νομίσματα που βρέθηκαν, υπάρχουν αγάλματα που βρέθηκαν και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται, υπάρχουν μεγάλα νομίσματα τάλαντα που δεν ξέρουμε πού βρίσκονται, τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Είναι ένα θέμα αυτό, η Ποταμία προσπάθησε λίγο να έχει ένα αρχαιολογικό υποτυπώδες εκεί μουσείο. Καλά, δεν το λες μουσιάκι, μουσείο. Ακριβώς, μια συλλογή θα το λέγαμε. Το προσπερνάω, ναι. Πάντως το μουσείο, το πραγματικό, το ωραίο, το όμορφο, όπως το είπατε, είναι το λαογραφικό μουσείο της Κίμης, από τα ωραιότερα της Ελλάδας έχει κριθεί. Και έχει γίνει παραδεκτό. Έχει τι θα δει κανείς άμα θα πάει σε αυτό? Σε αυτό θα δει όλη την παράδοση της Κίμης, αλλά από τις νεότερες Κίμης όμως, λαογραφικά, παραδοσιακά, όλη τη συλλογή, το σύνολο του κοινωνικού και οικογενειακού βίου της Κίμης του 19ου 20ου αιώνα. Mm-hmm. Αυτό ως γενικότητα. Θα βρει εκεί το κτίριο το ίδιο, για να ξεκινήσω πρώτα από αυτό, ανήκε αρχικά στην Εθνική Τράπεζα και μετά κάποια στιγμή πέρασε στην δικαιοδοσία του Μορφωτικού Συλλόγου και στεγάστηκε εκεί το μουσείο, το λαογραφικό της Κίμης. Εκεί λοιπόν μπορεί να δει τους εξής τομείς μέσα. Καταρχάς το κτίριο είναι, όπως το περιέγραψε πριν ο Μιχάλης, ένα τριόροφο νεοκλασικό κτίριο από τα ομορφότερα της Κίμης και τα πολύ χαρακτηριστικά της, και θα το έλεγα ένα πολυτελές κτίριο, γιατί έχει και αρκετά τέτοια, και το Δημαρχείο είναι ένα τέτοιο κτίριο στην Κίμη.
Περιλαμβάνει λοιπόν μέσα τους εξής τομείς: υφαντική, κεντητική, ενδυμασίες, μεταλλοτεχνία, κεραμική, ξυλογλυπτική, λαϊκή ζωγραφική, λιθογλυπτική. Το κτίσμα όπως είναι σε τρεις ορόφους, στο υπόγειο υπάρχουν τα εργαλεία, δηλαδή μέσα μάλλον όλα τα αντικείμενα σχεδόν είναι όπως ήταν μια κατοικία κανονική της Κύμης του περασμένου αιώνα. Στο υπόγειο δηλαδή υπάρχουν τα εργαλεία της οικογένειας, εκεί που πώς έπλαιναν, πώς κατασκεύαζαν τα αγροτικά τους μηχανήματα. Πώς τα πηδιόρθωναν. Πηδιόρθωναν. Ή και έκαναν εργασίες εκεί πέρα, πλήσιμο, τα άρωτρα. Κλειψταριό δηλαδή. Και κλειψταριό, ναι. Έχει τα εργαλεία του πλησίματος. Υπάρχει και ένας τομέας που είναι κυροποιείο, κυροκατασκευές. Στον πρώτο όροφο έχει τις παραδοσιακές φορεσιές της Κύμης, έναν τομέα αφιερωμένο στον Ιωάννη Βελισσαρίου, έχει αρχαία νομίσματα πολλά. Στον πάνω όροφο υπάρχουν τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν από την οικογένεια και που ζούσε η οικογένεια όπως ζούσε εκεί πέρα, δηλαδή υπάρχει κρεβατοκάμαρα κανονική με το κρεβάτι του ζευγαριού, η κρεβατοκάμαρα, η παιδική, οι παιδικές κούνιες, όλα αυτά και εντύματα πάρα πολλά. Σαρμανίτσες δηλαδή, σαρμανίτσες αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Και επίσης υπάρχει και ένα δωμάτιο ολόκληρο και ένας τομέας μάλλον που είναι αφιερωμένος ακριβώς στο Γιώργιο Παπα-Νικολάου που λέγαμε πριν. Το Λαογραφικό Μουσείο το έχει φροντίσει και αυτό. Καθώς επίσης έχει φροντίσει και το εξής και αξίζουν συγχαρητήρια θερμά, καταρχάς στον πρόεδρο, που είναι επί χρόνια πρόεδρος ο κύριος Αδαμόπουλος, του αξίζουν τα θερμότερα συγχαρητήρια. Έχει λοιπόν τις εξής δραστηριότητες που είναι πολύ αξιόλογες στο μουσείο. Έχει κάνει εξαιρετικές εκδόσεις βιβλίων αφιερωμένες σε προσωπικότητες της Κύμης, σε ανθρώπους που άξιζαν να τιμηθούν από την περιοχή μας. Στην παράδοση της Κύμης. Στην παράδοση της Κύμης, ακριβώς, και στη ζωή της και στην προσφορά που έχουν κάνει στην Κύμη. Καθώς επίσης έχει κάνει και απίθανες εκδόσεις σε ημερολόγια, τιμώντας κάθε χρόνο είτε πρόσωπα της Κύμης, είτε τη χλωρίδα, τα κτίρια, τις εκκλησίες, τις ζωγραφιές, δηλαδή όλη την περιοχή της Κύμης, την πανίδα της κτλ. Είναι πραγματικά απίστευτα τα ημερολόγια που έχει εκδώσει ο... Είναι ανοιχτό επισκέψιμο για το κοινό. Είναι επισκέψιμο βεβαίως και κάνει και εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία το μουσείο, οπότε οποιοδήποτε θέλει ανά πάσα στιγμή μπορεί. Ωραία. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω ειδικά για μια έκδοση εντυπωσιακή πραγματικά του μουσείου, είναι το Λεύκωμα Ευλαβίας και Ωραιότητος Χάριν. Το περιεχόμενό του, το αντικείμενό του μάλλον, είναι η εκκλησιαστική τέχνη στην Κύμη και στην περιοχή γύρω από την Κύμη. Είναι άψογο από άποψη περιεχομένου και επιστημονικής τεκμηρίωσης και άρτιο από άποψη εμφάνισης και εκτύπωσης. Πραγματικά δεν ξέρω πόσες περιοχές στην Ελλάδα μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν ένα τέτοιο λεύκωμα για τη δικιά τους κληρονομιά. Το οποίο το πωλείται από το μουσείο, υπάρχει στο πολιτήριο. Ναι, βεβαίως. Πωλείται από το μουσείο. Και τα τραγούδια που ακούγαμε προηγουμένως είναι ακριβώς ηχογράφηση από το μουσείο μαζί με συνεργασία με το αρχείο του Σίμωνα Καρά. Και μία συμπλήρωση ακόμα. Το μουσείο της Κύμης έχει ένα παράρτημα στο χωριό Πύργο, το σπίτι του Σωτήρη Χρυσανθόπουλου, ο οποίος ήταν ένας λαϊκός ζωγράφος, γλύπτης και αγιογράφος, συγγραφέας, γιατρός, ένας πολυπράγμων άνθρωπος, που και αυτό είναι ένα παράρτημα που μπορεί να το επισκεφτεί κανείς κατόπιν συνεννοήσεως όμως αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι ιδιαίτερο στην Κύμη όμως είναι και η φορεσιά της. Βεβαίως είναι, και μάλιστα η φορεσιά της Κύμης έχει, όπως ήδη λιγάκι είπαμε στην εισαγωγή, έχει ανάμεικτα στοιχεία. Είναι μια ανάμειξη Ανατολής και Δύσης. Όπως είναι και η Κύμη δηλαδή. Και η Κύμη ακριβώς. Από εδώ, από εκεί, ναι. Οι άνθρωποι φέρνουν και τα στοιχεία τους. Λοιπόν, θα έλεγα ότι η φορεσιά είναι ένα δείγμα γενικότερα της κοινωνικής τάξης, της οικονομικής δυνατότητας της οικογένειας, της ηλικίας. Οπότε με αυτό το κριτήριο έχουμε φορεσιές πιο καθημερινές και φορεσιές πιο γιορτινές και φορεσιές πιο επίσημες και φορεσιές νηφικές για τις νύφες. Οπότε η φορεσιά, η νηφική, είναι πολυτελέστατη της Κύμης. Μια από τις πιο πολυτελείς
φορεσιές της Ελλάδας, θα την έλεγα, γιατί τα υφάσματα του φουστανιού, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ ακριβά και φερμένα πραγματικά από το εξωτερικό, από τα καλύτερα υφαντουργία, λόγω του ναυτικού έτσι, στοιχείου της περιοχής μας. Αλλά πέρα από αυτό, θα πρέπει να αναφερθούμε ότι το 19ο αιώνα και αρχές 20ου είχαμε και ανάπτυξη σιροτροφίας στην Κίνα. Ναι, βέβαια. Οπότε, βάσει αυτού λοιπόν, το μετάξι, το οποίο ήταν και εξαιρετικής ποιότητας, χρησιμοποιήθηκε στην υφαντική, με αποτέλεσμα να φτιάχνουν, να υφαίνουν οι υφάντρες της περιοχής, πρώτον τα υφάσματα για τα πουκάμισα της φορεσιάς της Κίμης, που είναι πολύ αραχνοήφαντα πραγματικά, και προπαντός για την μπόλια, δηλαδή το μαντίλι, το πολυτελές, το άσπρο, το λευκό της Κίμης, που ήταν το νηφικό, το οποίο ήταν τόσο λεπτοϊφασμένο που αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ζύγιζε ένα δράμι όλο το μαντίλι, ολόκληρο. 3,2 γραμμάρια. Τώρα βέβαια είναι λίγο οξύμορο εσύ από τα μέρη του Σουφλίου και του Διδημότυχου να μου μιλάς για το μετάξι της Κίμης, ας πούμε. Προσπαθώ να συνδέσω το Σουφλί με την Κίμη. Το σύνορο προσπαθείς, γιατί και εκεί πάνω υπάρχει πολύ μεγάλη ή καλύτερη σιδοτροφία. Εννοείται, σήμερα ειλικρινά πολλά υφάσματα έρχονται και από το σουφλί στην περιοχή. Μα ναι. Υπάρχει βέβαια μια ομάδα γυναικών. Πώς ήρθε η σιροτροφία στην Κίνη, μήπως ήρθαν τίποτα Θρακιώτες? Έχουμε εγκατάσταση Θρακιωτών στην Κίνη. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Mm. Και κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Ναι. Πόσα παιδιά είχε κάθε οικογένεια τότε, στα παλιά τα χρόνια, δηλαδή περασμένο, προπερασμένο αιώνα? Γενικότερα υπήρχε πολυκοσμία. Υπήρχε πολυτεχνία. Δηλαδή προπαντός το 19ο, αρχές 20ου αιώνα, υπήρχε πολυτεχνία στην Κίνη. Mm-hmm. Όμως φυσικά, όπως από το 1950 και πέρα, ξέρετε, 60, πια όπως όλη την Ελλάδα επηρεάστηκε. Η μετανάστευση την έπληξε την Κίνη. Την έπληξε και όσον αφορά το εξωτερικό και όσον αφορά το εσωτερικό. Μάλιστα. Και από μια πλευρά ήταν, ας πούμε, η θετική της άποψη. Τι θέλω να πω με αυτό? Η περιοχή της Κίμης είναι ημιορεινή-ορεινή. Η απασχόληση δεν ήταν συγκεκριμένα κάποια απασχόληση, ειδικά από το 1960 και ύστερα, αλλά και πριν που υπήρχε η μεταλλευτική δραστηριότητα, όλοι σχεδόν κάνανε και κάτι άλλο. Μάτα σίκα είχαν, μάτι ελιές είχαν, άλλα προϊόντα παραγωγή κτλ. Ασχολιόντουσαν και με κάτι άλλο. Το ίδιο εξακολουθεί και μέχρι σήμερα. Όταν κλείσαν τα έργα που απασχολούσαν μεγάλο πληθυσμό, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 60, τότε έγινε κυριολεκτικά αφέμαξη. Και να πω κάτι χαρακτηριστικό, το χωριό μου μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ανδρονιάννη, είχε φτάσει να έχει 1.600 κατοίκους και τώρα έχει, δεν έχει 300 μόνιμους. Το 1967 που τελείωσα εγώ το δημοτικό σχολείο, πηγαίναμε, είμαστε 140 παιδιά στο δημοτικό σχολείο, και εδώ και 30 χρόνια τώρα πλέον δεν υπάρχει δημοτικό σχολείο να λειτουργεί στο χωριό μου. Είναι χαρακτηριστικά αυτά τα πράγματα. Τώρα βέβαια δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, κύριε Αγγιτίδου μου, αλλά όσοι έρχονται εδώ πέρα και θέλουν να πούν για τη φορεσιά, την υφιάτικη του χωριού τους, λένε ότι είναι από τις πιο πλούσιες και τις πιο σπουδαίες της Ελλάδος, έτσι, το έχουμε. Συμφωνώ αυτό. Συμφωνώ με όλους αυτούς. Και καλά κάνουν δηλαδή, και μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι που χαίρονται τον τόπο τους και τον αγαπούν. Δεν τελειώνει κανείς με την Κίμη και δεν ξέρω αν θα προλάβουν αυτές οι δύο ώρες να φανούν και αρκετές για να περιγράψουμε την Κίμη, τις ιδιομορφίες, τα πολλά της πρόσωπα. Ένα από τα πολλά της πρόσωπα λοιπόν κρύβεται κάτω από το έδαφος, στο υπέδαφος. Ακριβώς. Μια πολύ βασική οικονομική δραστηριότητα για το 19ο και το πρώτο μισό του περίπου του 20ου αιώνα ήταν η εξορυκτική δραστηριότητα, η οποία ξεκινάει στα 1834. 1834. Ναι, 1834, ένα μόλις χρόνο μετά την απελευθέρωση της Εύβοιας, ανοίγεται η πρώτη στοά λιγνητορυχείου, ίσως να είναι και η πρώτη χρονικά στοά στην ελεύθερη Ελλάδα, στο χωριό Καζάρμα που βρίσκεται δυτικά της Κίμης. Τις πρώτες τεχνικές εργασίες και την εξόρυξη τις κάνουν Γερμανοί, Βαβαροί μάλλον, τεχνική και στρατιωτική. Αυτοί σιγά σιγά εκπαιδεύουν και κάποιους ντόπιους και έτσι οι εργαζόμενοι γίνονται κάπως, αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων και αυξάνεται κάπως και η παραγωγή. Ξέρουν οι Γερμανοί από μιζό το έδαφος, από μιζό τη χώρα την άλλη. Ξέρουν πολύ καλά από αυτό, είναι παράδοση. Ναι.
αλλά γενικά στα ξεκινάει χρόνια, ο κόσμος να δουλεύει. Ναι, στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα η παραγωγή είναι πολύ μικρή και αυτό αλλάζει λίγο προς το τέλος της δεκαετίας του 1860, όταν δίνεται το δικαίωμα εκμετάλλευσης από το κράτος σε ιδιώτες. Είναι η Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία που παίρνει πρώτη αυτό το δικαίωμα. Αυτή κάνει μια αρκετά μεγάλη επένδυση, ιδίως στον τομέα της μεταφοράς. Μεταφέρει και το κέντρο της εξόρυξης από την καζάρμα στην τοποθεσία που σήμερα λέγεται Έτζη. Και το κάρβουνο κατεβαίνει πια στην παραλία της Πλατάνας από όπου φορτώνεται στα πλοία. Ανεβαίνει το επίπεδο της παραγωγής. Το κάρβουνο χρησιμοποιείται σε κάποιες βιομηχανίες στην Αθήνα και σε πλοία. Γενικά η παραγωγή όμως δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας πριν την ενσωμάτωση των Ηνωμένων Χωρών στη δεκαετία του 1910, τα λιμνητορχεία της Κίμης έδιναν περίπου τα 2/3 της συνολικής ελληνικής παραγωγής. Έξαρση της ζήτησης, άνοδος της ζήτησης για λιγνίτη παρουσιάζεται στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου και τα συμμαχικά πλοία που κινούνται στις ελληνικές θάλασσες χρησιμοποιούν λιγνίτη της Κίμης. Λίγο πριν τον πόλεμο έχει αλλάξει πάλι ο φορέας εκμετάλλευσης, τώρα πια είναι η εταιρεία επιχειρήσεων και αυτή έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση, ιδίως στη μεταφορά, με εναέριες και πήγες γραμμές. Κατεβαίνει πια το κάρβουνο στο λιμάνι της παραλίας που έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί πριν μερικά χρόνια και φορτώνεται από εκεί στα πλοία. Η παραγωγή ανεβαίνει πάρα πολύ. Σύμφωνα με έναν τοπικό συγγραφέα, η ημερήσια παραγωγή ήταν τότε 200 τόνοι. Να το λες και λίγο. Ναι, βέβαια. Στα 1916 εμφανίζεται και δεύτερη εταιρεία που και αυτή κάνει μια αρκετή επένδυση. Αυτή όμως η εταιρεία, όταν τελειώνει ο πόλεμος, έχει πρόβλημα έτσι στη διάθεση του προϊόντος και πριν κλείσει η δεκαετία διακόπτει την λειτουργία της, τις εργασίες της μάλλον. Ενώ η πρώτη εταιρεία επιχειρήσεων σταθεροποιείται σε ένα ύψος παραγωγής. Αρκετές βιομηχανίες στην Αθήνα χρησιμοποιούν το λιγνίτη της Κίμης, ο οποίος λιγνίτης της Κίμης είναι πολύ καλής ποιότητας, μεν, αλλά έχει χαμηλότερη θερμαντική απόδοση από τον εισαγόμενο λιθάνθρακα και πολλές φορές χρησιμοποιείται αναμειγμένος με λιθάνθρακα. Εν πάση περιπτώσει, μια από τις εταιρείες που τον χρησιμοποιεί στο Μεσοπόλεμο είναι και η εταιρεία ηλεκτροφωτισμού της Αθήνας και αυτό έχει σημασία για τα χρόνια της κατοχής, γιατί οι Ιταλοί και οι Γερμανοί που επίταξαν τα λιγνητορυχεία προσπαθούσαν πάση θυσία να κρατήσουν τον εφοδιασμό της εταιρείας ηλεκτροφωτισμού με λιγνίτη. Προς τα τέλη της κατοχής υπάρχει ένα σαμποτάζ από τον Ελλάς, διακόπτει τη λειτουργία των ορυχείων για ένα και περισσότερο χρόνο, επανέρχεται μετά τον πόλεμο σε ένα ύψος περίπου, ας πούμε, στα προπολεμικά επίπεδα η παραγωγή. Στη δεκαετία του 50 όμως έχει αλλάξει η ηγεσία της εταιρείας επιχειρήσεων, έχει αναλάβει ο γνωστός στην περιοχή Δημήτρης Καλλιστήρης. Αυτός έχει μια μάλλον περίεργη πολιτική, προσλαμβάνει πάρα πολύ κόσμο, ανεβαίνει βέβαια και η παραγωγή, αλλά ξαφνικά το 1962 η εταιρεία επιχειρήσεων διακόπτει τη λειτουργία των ορυχείων της, των δύο ορυχείων που είχε στους Μαλετιάνους και στο Έτζη. Ο λόγος της διακοπής βασικά είναι ότι είχε περιοριστεί πάρα πολύ η ζήτηση για λιγνίτη, είχε ξεπεραστεί η τεχνολογία του ατμού και λογικά είχαμε αυτή την εξέλιξη. Με το κλείσιμο των ορυχείων, να πούμε ότι όταν έκλεισαν τα ορυχεία, για να καταλάβουμε και τι σημασία είχαν τα ορυχεία για την περιοχή, δούλευαν εκεί 1.800 άνθρωποι. 1.800 άνθρωποι μέσα σε μια περιοχή με πληθυσμό, ας πούμε, 15.000, είναι το 10% και ένα τεράστιο αριθμός. Και αυτό δείχνει και τι σοβαρό οικονομικό πρόβλημα δημιουργήθηκε με το κλείσιμο. Όταν κλείσαν τα ορυχεία, πολλοί κόσμος έφυγε από την περιοχή, είτε σαν μετανάστες στην Γερμανία, στο Βέλγιο και στο εξωτερικό γενικά, είτε σαν εσωτερικοί μετανάστες σε περιοχές που είχαν εξορίξεις ή και στα αστικά κέντρα. Συνέχισαν να γίνονται κάποιες περιορισμένες εξορίξεις εκεί, σε εισαγωγικά μεμονωμένες. Ναι, σε εισαγωγικά είναι επίσημα από κάποιους ιδιώτες αυτό το κάρβουνο. Μεμονωμένους ανεξάρτητους που λέγαμε. Μεμονωμένους ανεξάρτητους, όπως λέμε στην πολιτική. Αυτό το κάρβουνο το διέθεταν για τις ανάγκες θέρμανσης της περιοχής, τίποτα περισσότερο. Έγινε και μια προσπάθεια, μια εταιρεία συνεταιριστική το 1987, αλλά την Κισελίκ, αλλά και αυτή για τον ίδιο λόγο που είχαν διακόψει την εργασία του στα ορυχεία το 1962. Δηλαδή
έλλειψη επαρκούς ζήτησης σταμάτησε μετά από μερικά χρόνια. Να πω όμως ένα σημαντικό, να προσθέσω ένα σημαντικό θέμα, μια σημαντική έτσι παράμετρο αυτού του θέματος, είναι η διασπορά, θα το έλεγα, η διασπορά των λιγνητορύγων της Κύμης στον ελλαδικό χώρο. Ακριβώς επειδή ξεκίνησε πολύ νωρίς η εκπαίδευση των ντόπιων στις εργασίες της εξόρυξης. Απόκτησαν μια τεχνογνωσία δηλαδή. Απόκτησαν μια τεχνογνωσία. Πριν από τους άλλους Έλληνες. Πριν από τους άλλους, ναι. Και όταν στα τέλη του 19ου αιώνα εμφανίστηκε πρόβλημα ανεργίας στην περιοχή, άρχισαν να μετακινούνται ομαδικά προς διάφορα σημεία του ελλαδικού χώρου και έξω από αυτόν, στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, στα σημεία που υπήρχαν εξορύξεις. Mm-hmm. Και βρίσκουμε κουμιώτες στη Θάσο, ομάδες λιγνητορύχων, όχι εργατών, ας πούμε, στην εξόρυξη, όχι μεμονωμένα άτομα. Εν πάση περιπτώσει, στη Θάσο, στη Μακεδονία Χαλκιδική, στη λίμνη της Εύβοιας, στο Λαύριο φυσικά, στη Ραφίνα κλπ. Και θέλω να δώσω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που δείχνουν έτσι ανάγλυφα αυτή την εξάπλωση. Αυτή βέβαια η εσωτερική μετανάστευση συνέχισε μέχρι τη δεκαετία του 70 περίπου. Θέλω να πω για την Καλογρέζα. Στην Καλογρέζα. Εδώ της Αττικής. Ναι, ναι, ναι. Μετά τον πόλεμο δούλευαν πάρα πολλοί κουμιώτες. Ίσως ήταν η μεγαλύτερη μερίδα εργαζόμενων εκεί, και σαν στελέχη και σαν απλοί εργαζόμενοι, και το κράτος αργότερα, τιμώντας την παρουσία και την εργασία αυτών των ανθρώπων, ονόμασε ένα δρόμο, δρόμο που τον γνωρίζουμε όλοι σήμερα, δίπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο, Λεωφόρο Κύμης. Επίσης στα Καλάβρητα, ανάμεσα στους εκτελεσμένους το 43 από τους Ναζί, υπάρχουν 19 καταργόμενοι από την περιοχή της Κύμης που δούλευαν εκεί στα ορυχεία. Μάλιστα. Αυτό. Πολύ σημαντικό. Πάντως, σήμερα περνάει κανείς από αυτή την περιοχή, η οποία είναι πανέμορφη εκεί πέρα μέσα στο δάσο, το Έτζι και σε αυτά, και τα βλέπει τα κτίρια αυτά να έχουν εγκαταληφθεί, κάτι παλιές αποθήκες, κάτι παλιά μηχανουργία, τα μηχανήματα εκεί. Αυτό μπορούσε να είναι ένα ωραιότατο υπαίθριο βιομηχανικό πάρκο, ας πούμε, μια ωραιότατη βόλτα πεζοπορική, δίπλα να ρέει το ποτάμι, το νερό, και όμως είναι εντελώς αναξιοποιητά, ρε παιδάκι, με αυτά τα πράγματα εκεί. Αν μου επιτρέπετε, αυτό σαν σκέψη υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που λείπει είναι κάποια πρόσωπα να κάνουν την ένταξη σε κάποια προγράμματα για να γίνει αυτό. Με χρήματα τώρα από τους πολιτικούς ή από κάποια κονδύλια του Δήμου, ας πούμε, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή χρειάζεται ένταξη σε κάποια προγράμματα ευρωπαϊκά για να εξασφαλιστεί το ανάλογο κονδύλιο. Αυτά πρέπει να ενεργοποιηθούν και να το σκεφτούν προς αυτήν την κατεύθυνση, να δουλέψουν αυτοί οι βουλευτές σας ή αυτοί που βγάζετε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Οι αρχοντές σας, ποιος θα τα κάνει τα προγράμματα, τα πάρει εγώ, θα τα πάρω. Αυτοί πρέπει να σκεφτούν και να σας πούν, υπάρχει και αυτό. Τρέξτε το. Λοιπόν, πρόεδρε, τελειώνουμε λίγο και πρέπει, αν δεν κλείσουμε τον πρόεδρο, χάσαμε την ουσία της εκπομπής. Δηλαδή. Ευχαριστώ, κύριε Λεκάκη. Έτσι. Λοιπόν, ήδη δώσαμε και το σημερινό στίγμα της περιοχής, η οποία, παρότι είναι πολύ κοντά στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, είπαμε προηγουμένως, εντούτοις όλη η περιοχή μοιάζει να είναι στην παραμεθόριο. Δυστυχώς. Όλα τα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτε ουσιαστικό, κανένα ουσιαστικό έργο. Και βασικά ο δρόμος. Τα τελευταία 50-60 χρόνια. Και ο δρόμος είναι χαρακτηριστικό. Και οι βουλευτές που βγάζατε, οι υπουργοί που βγάζατε. Και βγαίνατε και φωνάζατε. Και χωρίς εσένα δεν υπάρχει Ελλάδα. Και όλοι μονοκούκι τον Γκόρτσο. Τι έγινε. Δυστυχώς δεν παίξαν και αυτοί τον ρόλο που μπορούσαν να παίξουν. Ποιο ρόλο, δεν παίξαν τίποτα. Λοιπόν, ενώ λοιπόν αφανίζονται και οι τελευταίες δουλειές που υπάρχουν εκεί, δεν υπάρχει τίποτε σε αντικατάσταση. Mm-hmm. Εμείς θέλοντα να τελειώσουμε και αισιόδοξα, γιατί είμαστε αισιόδοξοι, όχι ο σύλλογος μόνο, αλλά και γενικότερα οι κουμιώτες, θέλουμε να πούμε ότι μπορούμε να στηριχτούμε βλέποντας θετικά το μέλλον, όσο μπορούμε να το δούμε στη σημερινή βάρβαρη κατάσταση, ότι μπορούμε να στηριχτούμε στον τουρισμό μας, ο οποίος μπορεί να είναι περιβαλλοντολογικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, ιστορικός και αρχαιολογικός θα μπορούσε να είναι, αλλά η αρχαιολογία σας έχει παραμεθόριο. Και αρχαιολογικός θα μπορούσε να είναι. Το φυσικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ καλό. Συνδυάζει, το είπαμε και προηγουμένως, βουνό, θάλασσα και με ένα πολύ καλό κλίμα, χωρίς εξάρσεις, πέρα από το φετινό του χιονιά. Έχουμε παραδοσιακή παραγωγή, πέρα από την παραδοσιακή παραγωγή του σίκου. Υπάρχουν παραγωγή σε ψάρια εκλεκτά και μεγάλης ποσότητας. Κρασί. Κρασί σε μικρή ποσότητα, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί. Υπάρχει το ιστορικό προηγούμενο. Μέλι, κτηνοτροφικά, γλυκά, εκλεκτά γλυκά Κύμης.
Και βέβαια και υπηρεσίες όπως τον Μπακλαβά. Τον Μπακλαβά. Δεν μου ήρθες με μπακλαβαδάκι όμως. Θα το φροντίσουμε. Δεν μου ήρθες με μπακλαβαδάκι. Θα το φροντίσουμε. Γαλακτοκομικά. Στη φύλαγα για το τέλος, πρόεδρε. Τι βγάζουμε γαλακτοκομικά. Ό,τι θέλετε. Τυριά κυρίως φέτα. Πολύ καλή φέτα. Ναι. Μιτζήθρα εκλεκτή. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα που, είπα, που το ανέφερε προηγουμένως ο Μιχάλης που είναι ότι υπάρχουν παραγωγικές υποδομές. Εσείς το είπατε. Εγώ το πω. Δεν είναι μόνο στο ΕΤΖ, είναι και αλλού. Και εμείς σαν σύλλογος έχουμε κάνει πρόταση στο Δήμο, όπως με πρωτοβουλία δική του είχαν φτιάξει τα μονοπάτια της περιοχής και είναι μια πάρα πολύ ωραία επίσκεψη που μπορείτε να κάνετε και γίνεται από πάρα πολλούς. Είναι μέσα από ένα πρόγραμμα επιδοτούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΣΠΑ, δεν ξέρω κάτι, Λίντερ κτλ. Να αναδειχθούν αυτές. Αυτά τα κτίρια, αυτές οι υποδομές, έστω και αν είναι πλέον ερείπια. Άλλες περιοχές δεν κάνουν βιομηχανικά. Το έχει καταρχάς δεχτεί η Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, με χρήση σε άλλες οργανωτικές δομές υπάρχουν πλέον σχετικά προγράμματα, υπάρχει νομικό πλαίσιο που μπορούμε για δημιουργία φορέων που θα αναλάβουν όλο αυτό το πράγμα. Και εμείς σαν σύλλογος, με γνώση των ορίων μας και της ιδιαιτερότητας, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες, εννοώ τα όρια που καθορίζονται από το καταστατικό μας, προσπαθούμε όσο μπορούμε να δείξουμε αυτά τα πράγματα. Μωρέ, καλά να κάνετε, αλλά μπορείς να πεις αισιοδοξία υπαρκτή. Πού ήταν η σύμβυλα? Πού ήταν αυτό, θα μας πείτε εσείς. Ας το πω εγώ, εσείς τι κάνετε εκεί πέρα? Δηλαδή η αρχαιολογία τι κάνει εκεί πέρα? Θέλουμε τη βοήθειά σας. Δηλαδή είναι δυνατόν να κανείς? Ένας άλλος λόγος που ξέρει κανείς τις κύμες ήταν αυτές οι ιδιαίτερες μάντισες, οι σύβυλες. Δεν μπορεί να μην έχει και κύμη το μαντίο της με τις σύβυλες και το και το άλλο. Δηλαδή να έχει ξεμείνει καμία. Κυκλοφορεί καμιά στην κύμη και... Κυκλοφορεί ότι εκείνη είχε και έχει ωραίες γυναίκες. Πέρα από τον ωραίο κόσμο. Το καλύτερο το πέταξε στο τέλος, κατάλαβες, ο πρόεδρος. Κατάλαβες γιατί βγαίνει πρόεδρος. Γι' αυτό βγαίνει πρόεδρος. Τις εκπομπές μας τις ακούτε από το Αρχείο Πολιτισμού, είτε το site είτε το κανάλι του στο YouTube και από τον ιστότοπο του Ευπράτην. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήρθατε από τόσο μακριά από την παραμεθόριο Κίμη σήμερα εδώ στην εκπομπή μας για να μας μιλήσετε για το χωριό σας, για την κόμη σας. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Λακάκη. Πιστεύω να δώσαμε το στίγμα και να γνώρισε ο κόσμος καλύτερα μια περιοχή που ίσως να μην είχε πάει, τώρα να του δώσαμε και το έναυσμα να πάει. Στην ομιγυρή μας ευχαριστώ τον Γιώργο τον Λακάκη που έχει την επιμέλεια των ομιγύρεων, τη Ροσέλα την Ανέπο και την επιμέλεια της εκπομπής μας, στον ήχο Αθανάσιος Αθανασόπουλος, κοντά μας ο κύριος Σταμάτης Σπύρου, πρόεδρος του ΔΣ, ο κύριος Μιχάλης Ποντίκης, ερευνητής σε θέματα πολιτισμού.